Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα και χρόνια πολλά. Εν τω μεταξύ, να φτιάξουμε λίγο το φως, να είναι λίγο καλύτερο, ελπίζω, και λίγο πιο φωτεινό. Πώς είσαι ρε Άρη, τι κάνεις, καλά είσαι, όλα καλά. Όλα καλά και όλα ανθυρά, εσύ πώς είσαι παιδί μου. Λοιπόν, να χαμηλώσουμε λίγο και τον ήχο. Πες μου Άρη, αν μας ακούς και είναι όλα ok. Τι κάνετε σε όλους, χρόνια πολλά καταρχάς, εορταστικό το σημερινό επεισόδιο. Τελείως διαφορετικό από ότι συνήθως το σημερινό επεισόδιο θα πω εγώ. Λοιπόν, εντωμεταξύ για κάποιο λόγο πρέπει να φτιάξω λίγο το chat να είναι πιο... Καλά είναι βασικά, νομίζω ότι ok είναι το chat. Τα νέα σας. Πώς είναι τα νέα σας, πώς σε πετυχαίνω, πώς θα πάρουν εσείς σε μονάρι, θα μπουν κι άλλοι σιγά σιγά ελπίζω. Οπότε, λοιπόν, μισό λεπτάκι να φτιάξουμε λίγο το... Φέρω αυτό από εδώ. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι υπερβολικά καλό, ε. Η μουσική ελπίζω να είναι καλή. Σήμερα ένα τελείως διαφορετικό. Βρε, καλά στα τα παιδιά. Εν τω μεταξύ πρέπει να το φτιάξω, να φτιάξω λίγο το chat μισό. Δώστε μου δευτερόλεπτα. Είναι αυτά τα όμορφα. Λοιπόν, να το φτιάξω να φαίνεται όλο. Ωραία. Νομίζω ότι είμαστε κομπλέ. Κομπλιέτ. Λοιπόν, πολύ ιδιαίτερο το σημερινό. Σήμερα εμπνεόμενος. Καταρχάς, θα αρχίσω να λέω εγώ μέχρι να μπει και αν μπει και κανένας άλλος ακόμη. Λοιπόν, καταρχάς σήμερα εμπνεόμενος από το... φάγει λίγο παραπάνω αυτό, πάμε λίγο πιο ψυχρό. Λοιπόν, εμπνεόμενος από το προηγούμενο που λέγαμε για ιστορίες και γεγε, ήθελα, μια και είναι και η μέρα έτσι λίγο ιδιαίτερη σήμερα, να κάνουμε κάτι τελείως διαφορετικό, κάτι τελείως πρωτότυπο. Εντάξει, αυτό που να το βάλω και να μην εμποδίζει, να το βάλω εδώ κάτω και να βάλω... Να βάλω αυτό εδώ, να βάλω... Αυτό εδώ κάτω, δεν μας εμποδίζει τόσο. Το check the knife θα ήθελα να εμφανίσω κάπου, το οποίο... Λοιπόν, εντάξει... Μπορώ να το ανεβάσω πιο πάνω. Ναι, για κάποιο λόγο δεν μου πιάνει το... το check tech now αυτό. Τέλος πάντων. Ας δοκιμάσω να το ξαναβάλω. Αναζήτηση. Αχ, αυτά τις τελευταίες στιγμές τα ωραία. Τέλος πάντων, εμπνεόμενος από το προηγούμενο που σας έλεγα τις προάλλες, ήθελα να κάνω κάτι τελείως διαφορετικό σήμερα. Να δοκιμάσουμε μαζί παρέα να γράψουμε δική μας ιστορία. Να γράψουμε το δικό μας παραμύθι και θα καταλάβετε ότι νόμενα πάρα πολύ όμορφο παιχνίδι, το LAG for a Dead World. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει να κάνει, LAG είναι το ελεγία, ελεγία. Λοιπόν, έχει να κάνει καθαρά. Λοιπόν, εντάξει, για κάποιο λόγο... Θα το σβήσω αυτό αναγκαστικά και θα βάλω άλλο. Λοιπόν, μέχρι να μπει κόσμος λίγο να μαζευτούμε. Εντάξει, τώρα εγώ προσπαθώ να φτιάξω λίγο την... να βάλω το logo, γιατί πριν δεν το πιάσα, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, πού είναι τώρα... Παρουσίαση εικόνων, πηγή πολυμέσων. Πηγή πολυμέσων, εντάξει. Αναζήτηση. Λοιπόν, check the now. Ξέρω, ψάχνω τις εικόνες μου. Εσείς βλέπετε από πίσω πόσο όμορφο είναι το εικαστικό από το παιχνίδι. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Και τι γίνεται λοιπόν, να σας εξηγήσω λίγο στα γρήγορα. Ταυτόχρονα ενώ ψάχνω να βρω πώς θα το ρυθμίσω. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι έχουμε να κάνουμε με... Πώς να το θέσω... Έχουμε να κάνουμε με... Έναν αστροναύτη ο οποίος επισκέπτεται κόσμους που μάλλον έχουν πεθάνει, έχουν συμβεί πράγματα και εσύ καθώς τους εξερευνάς αυτούς τους κόσμους προσπαθείς να φτιάξεις την ιστορία του εκάστοτε κόσμου, το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο, είναι πάρα πολύ ωραία φτιαγμένο. Εντωμεταξύ, για κάποιο λόγο, εγώ δεν βρίσκω τις επιγραφές μου. Και τι γίνεται τώρα, είναι σε φάση. Εδώ είμαστε, τσεκ τεκνά επιγραφές. Λοιπόν, cancel εδώ. Μάλλον ακύρωσε εδώ. Καταρχάς, πού σας βρίσκω, πού σας πετυχαίνω μέχρι να σετάρω το τελευταίο κομμάτι που θέλω. Να βάλω μια εικόνα βασικά θέλω. Αυτό είναι η όλη ιστορία. Λοιπόν, πού είναι τώρα.
Μ' αρέσει γιατί ήθελα να είναι και καλλιγραφική η επιγραφή. Πανά θυμάμαι. Λοιπόν, κάπου εδώ πέρα είναι. Ας βάλω αυτό εδώ. Ω, εντάξει, νομίζω ότι είναι αρκετά καλό. Ε, τι λέτε εσείς, καλό δεν είναι, να το μικρύνουμε λίγο. Νομίζω ότι είναι αρκετά καλό κάπου εδώ, να το βάλω. Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα ίσως να το βάλω κάπου εδώ, στο διάμεσο. Not bad. Να βάλουμε και αυτό εδώ κάτω και είμαστε κομπλέ. Καταρχάς, έχουμε να κάνουμε έναν αστροναύτη ο οποίος, ξαναείπα, είναι στο διάστημα και προσπαθεί να μπορέσει να γράψει τη δική του ιστορία. Ελπίζω ο ήχος να είναι καλός, να μ' ακούτε δυνατά. Ευελπιστώ να μ' ακούτε. Εν τω μεταξύ, σήμερα μιλάω λίγο πιο χαμηλά για κάποιο λόγο. Παιδάκια, δώστε μου μόνο το έναυσμα ότι είναι καλή η φωνή, ότι είναι καλά όλα για να ξεκινήσουμε. Οι υπόλοιποι θα το δείτε στο YouTube, το βλέπετε στο YouTube, όσοι δεν το έχετε δει live. Ας πάρουμε λίγη ενέργεια και ας αρχίσουμε την εξερεύνηση. Αυτός εδώ είναι ο μικρός μας αστροναύτης, ο οποίος γυρνάει από τόπο σε τόπο και καθώς γυρνάει στο διάστημα βρίσκει διάφορους τρόπους στους οποίους θα μπει. Αυτός είναι ο πρώτος που συναντάει και επίσης υπάρχουν μερικοί ακόμη τόποι, μερικοί ακόμη κόσμοι, οι οποίοι είναι δομημένοι μέσα σε αυτό το μικρό σύμπαν. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει άπειρη πληθώρα, έχει αρκετά μεγάλο περιορισμό στο θέμα των κόσμων. Μέχρι τώρα έχουμε δύο και νομίζω πρέπει να υπάρχει κι άλλος ένας τρίτος κάπου. Τρεις κόσμοι είναι από ό,τι μπορώ να δω. Οπότε έχουμε την επιλογή τριών πιθανών κόσμων στους οποίους μπορούμε να βρούμε. Να μπούμε, να δούμε τι γίνεται. Για πάμε να δούμε μαζί, παρέα. Ας ξεκινήσουμε. Έχουμε διάφορα. Μπορείς εδώ πέρα να δεις, να ξεκινήσεις να γράψεις δική σου ιστορία, να δεις τις δικές σου ιστορίες. Έχω γράψει ήδη μία. Λοιπόν, για να δω τι έχω γράψει. Α, όχι. Exit to portals. Your stories. Για να δούμε τα mine stories. Your works by Baron's World. Okay. Πάμε να δούμε. Τι θα δούμε. Έχουμε commendations. Okay. Back. Μπορείς να διαβάσεις τις ιστορίες άλλων, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε να γράφουμε τη δική μας ιστορία. Free form writing. Πάμε να κάνουμε ελεύθερο. Και ας ξεκινήσουμε, καθώς λοιπόν είσαι σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Το όμορφο με αυτό είναι ότι στο τέλος αναλαμβάνει να στο βγάλει σε PDF. Με όμορφο illustration από πίσω και η ιστορία σου τυπικά είναι πάρα πολύ όμορφη, πάρα πολύ ωραία γραμμένη. Δεν ξέρω κατά πόσο θα σας αρέσει ή όχι. Είναι κάτι τελείως καινούργιο, κάτι τελείως διαφορετικό. Οπότε πάμε να δούμε, να γράψουμε τη δική μας ιστορία. Λοιπόν, ο ήρωάς μας είναι αυτός. Το ποντίκι δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο λόγο, κάποια ιδιαίτερη σημασία. Ο ήρωάς μας είναι αυτός, μπορεί να πετάξει μέχρι ένα σημείο. Καθώς περπατάς λοιπόν, ακούς τα βήματά του. Δεν ξέρω κατά πόσο τα ακούτε. Λοιπόν, πάμε. Εν τω μεταξύ, να ξαναπεράσω την ιστορία. Τα FPS μου είναι αρκετά ικανοποιητικά. Δεν έχω μεγάλη αλλίωση. Το παιχνίδι είναι σχετικά τέτοιο. Σχετικά ελαφρύ. Οπότε ας ξεκινήσουμε με μας. Όπως ήταν ο τέτοιος. Θα ήθελα να το κάνω ακριβώς όπως το έκανε και ο... Πώς τον λένε. Όπως το έκανε και ο... Αυτός που ζωγράφιζε. Κάπου εδώ. Κατεβήκαμε σε αυτόν εδώ τον πλανήτη. Μπορούμε να κάτσουμε. Μπορούμε να δούμε τι γίνεται. Οπότε ο πλανήτης είναι αρκετά έρημος. Τα χρόνια έχουν περάσει και έχουν αφήσει το στίγμα τους σε αυτόν εδώ τον πλανήτη. Και καθώς λοιπόν εξερευνούσαμε, πάμε να δούμε τι γίνεται. Προσπαθώντας εδώ πέρα, μπαίνουμε μέσα και μπορούμε να γράψουμε οπουδήποτε. Αν γράψεις tab, ας πούμε για παράδειγμα, να σας δείξω τώρα τι είναι το... Μπορώ να αρχίσω να γράφω επιγραφές οπουδήποτε θέλησω. Οπότε... Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα δούμε λοιπόν.
Οπότε, να το συνηθίσω κιόλας, έχω πολύ καιρό να ασχοληθώ. Οπότε πάμε να γράψουμε. Τι θα γράψουμε? Πώς να το ξεκινήσω, πώς θα ξεκινήσω μια πολύ ωραία ιστορία? Τι πιστεύετε ότι θα ήταν μια καλή ωραία ιστορία? Είμαστε εμείς. Και ποιοι είμαστε εμείς, πού μας έφερε? Βασικά, ποιοι είμαστε και από πού ερχόμαστε? Ας το ξεκινήσουμε σαν να ήμασταν σε μια αποστολή. Εν τω μεταξύ, τώρα σας φαίνεται περίεργο, αλλά αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να δημιουργήσουμε κάτι καινούριο, κάτι τέλειο πρωτότυπο. Λοιπόν, ήταν η ένατη μέρα της αποστολής. Ήταν λοιπόν η ένατη μέρα της αποστολής μας. Στον πλανήτη, πώς θα ονομάζεται ένα από τα δύο πλανήτη? Εν τω μεταξύ, το στείλω ότι είμαι εγώ και άλλα δύο άτομα. Και τέλος πάντων, αν θέλετε, ας βρούμε ένα όμορφο όνομα για τον πλανήτη. Πώς θα τον ονομάζαμε αυτόν τον πλανήτη? Ήταν η ένατη μέρα της αποστολής μας στον πλανήτη. Ποιο θα ήταν ένα όμορφο όνομα για έναν πλανήτη, τι πιστεύετε? Κανένας? Έλα, ψηθείτε. Πείτε με ένα όμορφο όνομα για έναν πλανήτη. Πώς θα είναι ο γενναίος? Πώς θα μπορούσα να ονομάσω έναν πλανήτη άραγε? Εν τω μεταξύ, είναι η φάση για όσους δεν έχετε μπει, δεν έχετε καταλάβει τι κάνουμε. Το παιχνίδι σε αφήνει να επισκεφτείς διάφορους κόσμους και να πάρεις έμπνευση για να μπορέσεις να δημιουργήσεις τη δική σου ιστορία. Να γράψεις δηλαδή το δικό σου παραμύθι, το δικό σου μύθο, τη δική σου ιστορία. Είναι πάρα πολύ πρωτότυπο. Elegy for a dead world. Είναι ελεγεία για έναν πεθαμένο κόσμο τυπικά, τον οποίο εσύ προσπαθείς να ανακαλύψεις και μέσα από αυτό να αφήσεις το στίγμα σου. Λοιπόν, οπότε, ήταν η ένατη μέρα της αποστολής μας στον πλανήτη. Λόθαρ θέλω να τον πω αυτό τον πλανήτη. Λόθαρ. Ένα ξεχασμένο πλανήτη. Τον ένα τον ποιο πλανήτη, τον τέταρτο πλανήτη. Ας είναι τέταρτος. Στη σειρά του συστήματος, του ηλιακού συστήματος. H, B, κάπως έτσι είναι τα πλανητικά συστήματα, έχουν διάφορους αριθμούς. Και η X, S, 14. Πλάκα, θα έχει, βάζουμε μέσα και τα easter egg μας. Λοιπόν, ήταν η ένατη μέρα της αποστολής μας στον πλανήτη Λόθαρ, τον τέταρτο στη σειρά του ηλιακού συστήματος ΙΒ. Καθώς εξερευνούσαμε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν θα το βαρεθείτε σήμερα ή όχι. Λοιπόν, το concept, ξαναλέω. Το concept είναι, το παιχνίδι λέγεται Elegy for a Dead World. Το concept λοιπόν είναι, είμαστε εμείς σε έναν κόσμο τον οποίο επισκεπτόμαστε και γράφουμε την ιστορία του. Είναι σαν να προσπαθείς να γράψεις ένα παραμύθι. Είναι κάτι τελείως πρωτότυπο. Οπότε εγώ θα προσπαθήσω να γράψω ένα παραμύθι, μια ιστορία, ένα μύθο και εσείς θα με βοηθάτε. Τι λέτε? Οπότε θα δούμε πώς είναι να γράφεις ένα κείμενο από την αρχή. Είναι τελείως καινούργιο και για μένα ακόμα μερικές φορές αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ξέρεις, δεν το έχω συνηθίσει. Μου φαίνεται πολύ περίεργο να κάτσω. Αλλά είναι πολύ ωραίο γιατί σου δίνει έμπνευση. Οπότε ας το δούμε σαν ένα παιχνίδι. Πώς σας έλεγα για το Μετρό 33 που έγραφε ένα κείμενο, το διάβαζαν οι θεατές, οι αναγνώστες του και του Δημήτρη Γκλουσέγκο, όπως λέγονταν τέλος πάντων. Λάθος όνομα το λέω, αλλά πέρα από αυτό. Οπότε, anyway, είμαστε τώρα εμείς σε αυτόν εδώ τον πλανήτη. Και εδώ θέλω να γράψω και θέλω να πω την ιστορία, να αρχίσω να τη λέω. Οπότε ξεκινάω και λέω: ήταν η ένατη μέρα της αποστολής μας. Πώς είναι, πες μια φράση εσύ, πες μια φράση εσύ. Λοιπόν, και στο τέλος, το ωραίο είναι ότι στο τέλος μπορείτε να το πάρουμε, να το βγάλουμε σε PDF και να σας το δώσω και να το κρατήσουμε σαν ιστορία. Μια ιστορία που γράψαμε όλοι μαζί. Είναι πρωτότυπο, δεν ξέρω, μου αρέσει. Λοιπόν, η μουσική μόνο να είναι καλή από πίσω θέλω. Οπότε, ήταν η ένατη μέρα της αποστολής μας στον πλανήτη Λόθαρ, το τέταρτο στη σειρά του ηλιακού συστήματος HB και EXS14. Περάσαμε μέρες, τι θα έλεγα εγώ αν ήμουν εκεί πέρα, έτσι. Περάσαμε
μέρες χαρτογραφώντας και συλλέγοντας τα ορθογραφικά, εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, χαρτογραφώντας είναι σωστό, μου μέγα. Πρέπει να τσεκάρω λίγο και τα ορθογραφικά μου, γάμω το. Α, χαρτογραφώντας, χαρτογραφώντας. Νομίζω σωστά τα γράφω. Σωστά το γράφω, είμαι καλός κατά βάθος. Λοιπόν, οπότε ήταν η ένατη μέρα της αποστολής μας στον πλανήτη Λόθαρ, τον τέταρτο στη σειρά του ηλιακού συστήματος HBKXS14. Περάσαμε μέρες. Συνήθως και στα αγγλικά γράφουμε, αλλά okay, θα σου μετατρέψουμε στα ελληνικά για να είναι πιο εύκολο. Οπότε θα σας ρωτάω και θα μου λέτε για να συγγράψουμε ένα όμορφο παραμύθι παρέα. Επειδή βλέπω μπαίνετε κι άλλοι, για να σας βάλω στο κόνσεπτ, θα το πω άλλη μια φορά. Εγώ είμαι ένας, υποτίθεται στο παιχνίδι, επιστήμονας, κάτι είμαι, θα το ανακαλύψουμε μαζί στην πορεία τι είμαι, και καθώς εξερευνάω έναν έρημο νεκρό κόσμο σε έναν άλλο πλανήτη, μακριά κάπου, προσπαθούμε να σταματήσουμε και να γράψουμε την ιστορία. Θα σας ρωτάω, θα μου λέτε, θα σας λέω, θα μου απαντάτε, και στο τέλος η ιστορία που θα γράψουμε, γιατί είναι γραπτό, εγώ γράφω, απλά βλέπεις, ζεις το συνέστημα, βλέπεις το τι έχεις να κάνεις μπροστά σου, και στο τέλος αυτό που εγώ θα γράψω σαν ιστορία με τη βοήθεια τη δική σας, θα το πάρουμε σε PDF. Οπότε θα το δώσω και σε εσάς και θα έχουμε όλοι από μια όμορφη ιστορία, η οποία θα ξέρετε ότι έχετε συμβάλει και εσείς να γραφτεί αυτή η ιστορία. Και ήταν πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, οπότε, αυτή τη στιγμή μόλις προσγειωθήκαμε και ήταν η ένατη μέρα της αποστολής μας στον πλανήτη Λόθαρ, τον τέταρτο στη σειρά του ηλιακού συστήματος HBKXS14. Περάσαμε μέρες χαρτογραφώντας και συλλέγοντας δείγματα με την ομάδα μας, μάλλον με, πώς να το θέσουμε, εντάξει, μπορεί να είναι λίγο κουραστικό, αλλά νομίζω ότι είναι αρκετά πρωτότυπο. Λοιπόν, περάσαμε μέρες χαρτογραφώντας και συλλέγοντας δείγματα με την ομάδα μας, έως ότου ανακάλυψαμε προς μεγάλη έως ότου ανακαλύψαμε προς μεγάλη μας έκπληξη έναν χαμένο και έναν εγκαταλελειμμένο οικισμό έτσι γράφει νομίζω, anyway. Συγχωρήστε τα ορθογραφικά μου. Μισοθαμένο στην κίτρινη του πλανήτη. Ε, κάπως έτσι. Οπότε καθώς προχωράει ο επιστήμονας μας, πατάς Enter, βασικά πατάς Tab και έκλεισε. Αυτό είναι εδώ, βλέπετε, αφήνει ένα φτερό και σε προχωράς. Οπότε πας λίγο παρακάτω και μπορείς να συνεχίσεις την ιστορία σου. Πατάς Tab και λες. Και τι μας κάνει εντύπωση, ε? Είχαμε ενδείξεις, για παράδειγμα, ότι κάποτε, χιλιάδες χρόνια πριν, υπήρχε η πιθανότητα να είχε ζωή αυτός ο πλανήτης, κάπως έτσι να το πάμε, τι λέτε? Εν τω μεταξύ είμαι σίγουρος, τώρα κάθεστε, βλέπετε και λέτε τι κάνει τώρα αυτός. Λοιπόν, είναι ιδιαίτερο παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι γραφής. Είναι ένα παιχνίδι που εγώ γράφω μια ιστορία. Τόσο απλά. Οπότε, ναι. Νομίζω ότι δεν το. Ίσως να μην έχει τύχει να το ξαναδείτε ή να σας φαίνεται περίεργο. Λοιπόν, οπότε, συνεχίζουμε τώρα. Είχαμε ενδείξεις ότι κάποτε χιλιάδες χρόνια πριν υπήρχε πιθανότητα ο πλανήτης αυτός να υποστήριζε ζωή.
αλλά ποτέ δεν είχαμε φανταστεί. Ότι η ζωή αυτή θα είχε νοημοσύνη και πόσο μάλλον να έχει αφήσει πίσω της δείγματα πολιτισμού. Νομίζω καλά το πάμε. Τι λέτε εσείς, πώς σας φαίνεται? Οπότε είχαμε δείξει ότι κάποτε χιλιάδες χρόνια πριν υπήρχε πιθανότητα ο πλανήτης αυτός να υποστήριζε ζωή. Αλλά ποτέ δεν είχαμε φανταστεί ότι η ζωή αυτή θα είχε νοημοσύνη και πόσο μάλλον να έχει αφήσει πίσω της δείγματα πολιτισμού. Οπότε μπορείτε, οπότε φανταστείτε τη χαρά μας. Αλλά περισσότερο την έκπληξή μας. Μόλις ήρθαμε αντιμέτωποι με αυτήν μας. Να κάλυψε. Ωραία. Και πάμε να δούμε τι γίνεται πλησιάζοντας. Λοιπόν, πλησιάσαμε, βασικά μισό λεπτάκι, πάμε λίγο να δούμε. Πλησιάσαμε προσεκτικά, μιας και μπορεί ο οικισμός να φαινόταν άδειος και ξεχασμένος στον ίδιο τον χρόνο, στο πέρασμα του χρόνου, θα σου πει σωστά. Οπότε καθώς πλησιάζουμε τώρα σε αυτόν τον πλανήτη, έχουμε κάτι στον πλανήτη, ήδη πλησιάζουμε σε αυτόν τον οικισμό τον οποίο ανακαλύψαμε και εμείς λέμε, γράφουμε, πλησιάσαμε προσεκτικά, μιας και μπορεί ο οικισμός να φαίνεται άδειος και ξεχασμένος στο πέρασμα του χρόνου, αλλά σύμφωνα με τα πρωτόκολλα ασφαλείας μας, καλησπέρα, 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 τι κάνετε, πώς είστε? Λοιπόν, μπορεί ο οικισμός να φαίνεται άδειος και ξεχασμένος στο πέρασμα του χρόνου, αλλά σύμφωνα με τα το πρωτόκολλο είναι με ωμέγα μικρόν, νομίζω είναι με ωμέγα τόκολλα ασφαλείας μας έπρεπε να τον προσεγγίσουμε με ασφάλεια πάνω απ' όλα. Η αλήθεια είναι ότι πάντα μου αρέσει να το κάνω αυτό. Ενώ να προσπαθώ να γράψω μια ιστορία και να δώσω, ρε παιδί μου, μια μορφή σε μια σκέψη, σε μια ιδέα. Αυτό το συγκεκριμένο το παιχνίδι είναι λίγο limited, γιατί σου δίνει μόνο τρεις κόσμους να εξερευνήσεις. Και βλέποντας λοιπόν αυτόν τον κόσμο, εσύ θα δημιουργήσεις την ιστορία του κόσμου, γιατί τυπικά εσύ δημιουργείς την ιστορία αυτού του κόσμου. Δεν σε αφήνει να εξελιχθείς πάρα πολύ, να πας πολύ πάνω κάτω, γιατί σας ξαναλέω είναι μόνο τρία τέτοια. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραία αρχή, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και στο τέλος, αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ και νομίζω θα αρέσει και σε εσάς πάρα πολύ, είναι μόλις δείτε το τελικό αποτέλεσμα. Το τελικό αποτέλεσμα, όταν τελειώσει όλο αυτό το tour, γιατί είναι ένα μικρό mini tour, μπορείς να γράψεις οπουδήποτε. Και όταν τελειώσει αυτό, στο βγάζει όλο σε PDF. Και είναι πάρα πολύ, είναι σαν illustrated, ίσως το καλύτερο illustrated πράγμα που έχω δει στη ζωή μου είναι οι σελίδες αυτού του βιβλίου που θα πάρετε από εδώ στο τέλος. Λοιπόν, οπότε πάμε, είδαμε αυτόν τον οικισμό από μακριά και εμείς τον πλησιάζουμε. Βλέπετε, υπάρχουν διάφορα συντρίμια, υπάρχουν διάφορα πράγματα, ήρθαμε ένας μες στην άμμο. Ποιοι έζησαν σε αυτόν τον πολιτισμό? Για πάμε να τους δούμε λοιπόν.
Πλησιάσαμε προσεκτικά, μια και μπορεί ο οικισμό να φαίνεται τον άδειο και ξεχαμένο στο πέρασμα του χρόνου, αλλά σύμφωνα με τα πρωτόκολλα ασφαλεία μα, αυτό θα λέγαμε αν ήμασταν επιστήμονε σε αυτόν τον κόσμο, έπρεπε να τον προσεγγίσουμε με ασφάλεια πάνω απ' όλα. Πώ θέλετε να ονομάσουμε τον ήρωά μα, α πούμε. Δώστε του ένα όνομα, τι θα λέγατε. Ας πούμε τον ήρωα που έχουμε εδώ πέρα, πώς θα τον βγάλουμε. Εν τω μεταξύ, πώς ήταν ο τέτοιος που έλεγε: κάπου εδώ ζει ένα μικρό δεντράκι. Κάπου εδώ λοιπόν ζει ένας μικρός επιστήμονας, ο οποίος έχει έρθει μάλλον από τον πλανήτη μας, δεν το ξέρουμε ακόμη, και εξερευνεί έναν πλανήτη. Σε αυτόν εδώ τον πλανήτη λοιπόν, ο επιστήμονας ήρθε αντιμέτωπος με κάτι πρωτόγνωρο. Ναι, μεν ξέρανε ότι ο πλανήτης αυτός έχει ζωή σύμφωνα με την ιστορία μας, αλλά δεν το περίμεναν να βρούνε οργανωμένο οικισμό. Σκεφτείτε να πάτε τώρα στον Άρη και καθώς περπατάτε στον Άρη, ξαφνικά να βρείτε μία πόλη. Οπότε, ναι, μεν ενθουσιάστηκαν, ναι, μεν χάρηκαν, αλλά έπρεπε να πάνε όσο πιο προσεκτικά γίνεται. Λοιπόν, ποιον στείλαμε? Δεν θα πηγαίναμε προφανώς όλοι. Για λόγους ασφαλείας, αν υπήρχε κάτι τέτοιο σε μια αποστολή διαστημική, θα έπρεπε να φύγει ένα μέρος του πληρώματος και κάποιοι άλλοι να μείνουν πίσω για backup. Γιατί σε περίπτωση ατυχήματος, σε περίπτωση οτιδήποτε μπορούσε να συμβεί, θα έπρεπε να υπάρχουν κάποιοι για να σώσουν και να επικοινωνήσουν με τη βάση. Οπότε κάποιοι μένουν πίσω. Λοιπόν, ποιους θα αφήσουμε πίσω και ποιους θα στείλουμε? Ας πούμε ότι έχουμε 4 άτομα. Ας πούμε ότι αφήσαμε πίσω, αποφασίσαμε η Σοφή, ας την ονομάσουμε έτσι, η Σοφή, γιατί όχι, και ο Πέτρος να μείνουν πίσω, ενώ ο πώς θα τον ονομάσουμε αυτόν, πώς θα μπορούσαμε να τον ονομάσουμε. Ενώ ο Πέτρος, βασικά η Σοφή και ο Πέτρος έμειναν πίσω, ενώ, πείτε δύο ονόματα, δύο ωραία ονόματα, είστε 7 άτομα είδε εδώ μέσα. Ρίξτε μου δύο ιδέες για δύο ονόματα που θα ήταν ονόματα αστροναυτών. Πώς θα φανταζόσασταν το όνομα ενός αστροναύτη, έλα μην τρέπεστε, μεταξύ μας είμαστε, θα το δούμε εμείς και μερικές δεκάδες ακόμη, δεν θα πάει για χιλιάδες, οπότε μην αγχώνεστε. Ρίξτε μου ένα όνομα, έλα. Και οι δικές σας ιδέες είναι αυτές που θα πάρουμε. Ευρυπίδης. Ευρυπίδης. Και Ευρυπίδης. Γιατί όχι. Ωραίο όνομα είναι. Να μην αφήσουμε. Ξέρω έναν Ευρυπίδη. Χαιρετίζουμε τα παρεμπιπτόντως. Λοιπόν. Ενώ ο Ευρυπίδης. Και. Θέλετε γυναίκα, θέλετε άντρα. Πείτε άλλο ένα όνομα. Ό,τι κουστάρετε. Τι θα θέλατε. Λοιπόν, Ευρυπίδης και. Ποιος άλλος, ποια άλλη θα πάει μαζί. Δύο πρέπει να μείνουν πίσω, είναι 4 άτομα. Δύο πίσω και δύο θα επισκεφτούν τον οικισμό. Άντε, άλλο ένα όνομα θέλω. Έλα, έλα, γρήγορα, μην τρέπεστε. Σας θέλω τσακάλια σε αυτά. Τώρα ένα όνομα. Εγώ θα λέγα Τουταγχαμών, αλλά είναι το είναι ξεφτιλιζέολαια το πω. Δεν πειράζει. Πούμε ένα πιο νορμάλο όνομα, λοιπόν. Και η Αφροδίτη. Και η Αφροδίτη. Πολύ ωραία. Και η Αφροδίτη. Θα αναλάμβαναν να εξερευνήσουν το στόχο. Ωραία. Οπότε πλησίασα, στείλαμε τους δύο, έμειναν πίσω ο Πέτρος και η Σοφή, ενώ Ευρυπίδης και Αφροδίτη αποφάσισαν να προσεγγίσουν το στόχο μας. Ο στόχος μας είναι αυτός ο οικισμός. Οπότε κλείνουμε εδώ την καταγραφή. Σκεφτείτε ότι προχωράτε και γράφετε ένα ημερολόγιο καταστρώματος. Σαν να ήσασταν καπετάνι, δεν θα γράφετε ημερολόγιο του τι έγινε. Λοιπόν, να πούμε λίγα λόγια για αυτό που βλέπουμε. Έτσι, ας περιγράψουμε λίγο πρώτα πώς είναι τα κτίρια. Ωραία. Το πρώτο πράγμα που συνάντησαν λοιπόν. Το πρώτο πράγμα, μάλλον να το θέσουμε λίγο πιο σωστά, γιατί γράφουμε και μια ιστορία. Εντάξει, μπορεί να μην είμαστε καλοί σε αυτό, μπορεί να είναι η πρώτη μας ιστορία στη ζωή μας που θα γράψουμε, αλλά να το γράψουμε λίγο πιο. Ξέρω εγώ, πώς θα το περιγράφουμε. Το πρώτο πράγμα που συναντήσαμε. Από μακριά, να το πάμε λίγο πιο φιλοσοφικά, να το πάμε λίγο πιο λογοτεχνικά. Από μακριά τα κτίρια φαινόταν μισοθαμένα και. Ας το πάμε έτσι, δεν ξέρω. Λοιπόν. Από μακριά. Τα κτίρια
έμοιαζαν να είναι μισοφαμένα στην καυτή. Δεν ξέρει άμμο του πλανήτη. Ωραία. Πολύ ωραία μέχρι εδώ. Με τις κορυφές τους να προεξέχουν, γιατί αυτό που βλέπουμε είναι οι κορυφές τους. Ωραία. Με τις κορυφές τους. Με τις κορυφές τους να προεξέχουν. Τι άλλο θα μπορούσαμε να προσθέσουμε. Από μακριά τα κρύα μοιάζαν να είναι μισοθαμένα στην καυτή και εξαιρία με το πλανήτη, με τις κορυφές να προεξέχουν αγέροχα προς τα πάνω. Ας δώσουμε ένα επίθετο. Αγέροχα, ωραίο επίθετο. Λοιπόν, αγέροχα προς τα πάνω. Σε αντίθεση. Με τα κτίρια στο δικό μας πλανήτη. Και τους πύργους που έχουμε στην... Πώς το θέσουμε... Στην μνήμη μας. Δεν το θεωρώ σωστό έτσι όπως το γράφω, αλλά οκ. Okay. Λοιπόν, δεν θα μας κρίνει και κανένας γι' αυτό. Σε αντίθεση λοιπόν με τα κτίρια και στο δικό μας πλανήτη και τους πύργους που έχουμε στη μνήμη μας, στον οικισμό αυτό, τα κτίρια ήταν μακρόστενα προς τα πάνω. Το σχήμα των κτιρίων μάλλον το θέσω σε αντίθεση με τα κτίρια στο δικό μας πλανήτη και τους πύργους που έχουμε στη μνήμη μας, στον οικισμό αυτό το σχήμα των κτιρίων ήταν αρκετά ιδιαίτερο. Δεν ξέρω αν ταιριάζει τόσο πολύ. Καλησπέρα Κώστα και χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Έκανε ένα story πριν από το ίστο με το κρασί σου, για κάποιο λόγο δεν πάμε να σου κάνω tag. Νομίζω πρέπει να βγάζει το, την αυτέτη από κάτω, δεν πειράζει. Λοιπόν, ελπίζω να σ' άρεσε. Στην διά σου λοιπόν από μένα, ελπίζω πραγματικά να σ' άρεσε. Είναι αρκετά, νομίζω, καλό και ωραίο. Λοιπόν, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Οπότε, κρασάκι, χαλαρά, εγώ πίνω καφέ βέβαια, δεν πίνω αλκοόλ, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Λοιπόν, και πάμε να γράψουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στον οικισμό λοιπόν αυτό, πάμε να γράψουμε ιστορία μας. Στον οικισμό αυτό λοιπόν, τα κτίρια. Σε αντίθεση λοιπόν, τα κτίρια με το δικό μας πλανήτη και τους πύργους που έχουμε, το σχήμα των κτιρίων ήταν αρκετά ιδιαίτερο. Οκ, okay, ας πούμε ότι είναι οκ okay αυτό. Το χρώμα του ήταν μακρόστινο. Ήταν μακρόστινο. Πας να πεις να περιγράψεις ένα κτίριο και λες ήταν μακρόστινο το κτίριο. Όπω υπεραγραφική είναι πολύ πιο δύσκολη. Θα πας να γράψεις κάτι, το να το περιγράψεις. Όσο καλώς και να είσαι στα λόγια, ή θα το περιγράψεις ακριβώς όπως είναι, ή θα το αλλάξεις, αλλά ξέρεις μια φορά και αυτό που ακριβώς βλέπεις δεν ταιριάζει, δεν κάθεται καλά μέσα σου. Λοιπόν, πώς ήταν τα κτίρια αυτά, τι έχει το κτίριο αυτό. Το ύψος τους ήταν... Ας πούμε ότι είμαστε στο Lovecraft, στο πλανήτη του Lovecraft, το οποίο είναι στο διάστημα αντί για κάπου αλλού. Λοιπόν, ας το πάρουμε έτσι, ας πάρουμε αυτή την οπτική γωνία του, ότι πλησιάζουμε σε ένα τέτοιο πλανήτη. Ωραία. Λοιπόν, το σχήμα των κτιρίων ήταν αρκετά ιδιαίτερο. Ήταν ορθογώνιος, η δομή τους ήταν ορθογώνια. Τρίγωνα. Λες τρίγωνα. Ναι, αλλά δεν είναι τρίγωνα αυτά. Είναι τέτοιο. Να βάλω τρίγωνα. Δεν ξέρω. Εγώ λέω να βάλω ορθογώνια προς το παρόν σε αυτό και μπορούμε να βρούμε τρίγωνα μέσα. Λοιπόν, η δομή τους ήταν ορθογώνια. Μα, η δομή τους ήταν ορθογώνια. Δεν ξέρω αν είναι η φάση που σκέφτεται αυτός, πώς θα το πέρασε από εδώ και από εκεί. Η δομή τους ήταν ορθογώνια. Και
έμοιαζαν. Ας το πάμε λίγο έτσι. Πρέπει να είναι αυτός ελεύθερο. Δεν έχω ιδέα, μόλις μπήκα τι έχασα. Τίποτα. Λοιπόν, το παιχνίδι είναι ως εξής. Να κάνω μια μικρή εισαγωγή. Επειδή βλέπω μπαίνετε συνέχεια καινούργια αυτά. Λοιπόν, το παιχνίδι έχει τρεις κόσμους να διαλέξεις και σε πετάει μέσα να εξερευνήσεις ένα κόσμο. Λέγεται Elegy for a Dead World, ελεγεία για ένα χαμένο κόσμο. Και εσύ καθώς εξερευνείς αυτόν τον κόσμο, καθώς γυρνάς, πατάς tab και μπορείς να γράψεις την ιστορία του κόσμου ανάλογα με αυτό που βλέπεις. Δηλαδή, πες ότι θες να γράψεις ένα παραμύθι. Άρα δεν σου έρχονται. Και εδώ σε βοηθάει, σου δείχνει κάποιες εικόνες και εσύ βλέποντας αυτά που δεξιά και αριστερά, καθώς εξερευνείς, γράφεις το παραμύθι σαν ένα ημερολόγιο καταστρόφων. Σκέψου ότι είσαι ο καπετάνιος και καθώς πας να εξερευνήσεις ένα όμορφο μέρος, στο ημερολόγιο του καπετάνιου γράφεις τι έχεις συναντήσει. Οπότε τώρα, εμείς μέχρι τώρα έχουμε γράψει ότι ήμασταν αποστολή σε έναν πλανήτη, το συγκεκριμένο πλανήτη. Το όνομα του πλανήτη το έχουμε πει και είναι Λόθαρ πριν τον ονομάσαμε. Και αφήσαμε, ήμασταν 4 μέρη του πληρώματος. Ήταν η Σοφή και ο Πέτρος, οι οποίοι έμειναν πίσω. Και μπροστά πάνε ο Ευρυπίδης, μεταξύ μας τα αποφασίσαμε αυτό, ο Ευρυπίδης και η Αφροδίτη, οι οποίοι πάνε να εξερευνήσουν. Και καθώς πλησιάζουμε λοιπόν, είμαστε λίγο έξω από τον οικισμό, πριν να μπούμε ακόμη μέσα στα κτίρια, και η ιστορία που βλέπουμε και περιγράφουμε είναι ότι από μακριά τα κτίρια έμοιαζαν να είναι μισοθαμένα, στην καυτή και ξερή άμμο του πλανήτη. Στο τέλος, ξαναλέω, όλο αυτό που θα γράψουμε θα βγει σε PDF και θα μπορούμε να κρατήσουμε την ιστορία. Είναι πολύ ωραία και μπορώ να σας στείλω και εσάς. Δηλαδή μπορώ στο τέλος να σας στείλω αυτό που θα γράψουμε. Απλά είναι λίγο σε φάση, θα σας ρωτάω, θα με ρωτάτε. Θα γράφω, θέλει λίγο υπομονή. Όποιος έχει υπομονή και περιέργεια να δει τι θα βγει και τι όχι. Εμένα μου αρέσει πολύ κάτι τέτοια. Αλλά ναι. Λοιπόν. Οπότε είμαστε σε φάση στην καυτή και ξερή άμμο του πλανήτη, με τις κορυφές τους να προξέχουν αγέροχα προς τα πάνω. Σε αντίθεση όμως με τα κτίρια στο δικό μας πλανήτη και τους πύργους που έχουμε στη μνήμη μας, στον οικισμό αυτό το σχήμα των κτιρίων ήταν αρκετά ιδιαίτερο. Η δομή τους ήταν ορθογώνια και έμοιαζαν. Ας το πούμε ελεύθερο, θέλει λίγο να το αφήσεις πιο ελεύθερο. Ναι, είναι πολύ ωραίο, είναι πολύ cute. Λοιπόν, και έμοιαζαν να έχουν χαραχτεί αποκλειστικά σε ένα κομμάτι βράχου το καθένα. Ας πούμε ότι είναι ένας βράχος ο οποίος έχει σκαφτεί. Ας πούμε ότι είναι ένα κομμάτι, μια πέτρα, ορθογώνια το καθένα αυτό, και με κάποιο τρόπο το σκέψαμε. Να το κάνουμε και λίγο εξωγήινο, το κάνουμε λίγο ιδιαίτερο. Λοιπόν, οπότε η δομή τους είναι ορθογώνια και έμοιαζαν να έχουν χαραχτεί αποκλειστικά σε ένα κομμάτι βράχου το καθένα. Δεν υπήρχαν. Λοιπόν, σε κανένα βράχο το καθένα, με δύο εισόδους να ξεχωρίζουν. Δύο εισόδους στις αντικείμενες, μάλλον στην μπροστά πλευρά, μάλλον στα άκρα, να ξεχωρίζουν. Λοιπόν, λες πλάκα θα έχει. Αλλά αυτό είναι ωραίο. Έτσι σε φάση να το συζητάμε, να μου λέτε ιδέες, να σας λέω. Είναι βαρετό για αρκετό κόσμο, αλλά εντάξει, έχει την πλάκα του, δεν θα πω ψέματα, εμένα με διασκεδάζει. Πώς ήταν ο Μπομπρός, βρήκα, θυμήθηκα το όνομα, που λέει κάπου εδώ ζει ένα μικρό δετράκι. Λοιπόν, κάπου εδώ που λέτε παιδιά, ζει ένας μικρός εξωγήινος και εμείς πρέπει να πάμε να τον ανακαλύψουμε. Πρέπει να πάμε να δούμε τι υπάρχει εδώ μέσα και να γράψουμε την ιστορία του, γιατί από εμάς εξαρτάται η ιστορία αυτή. Είναι αρκετά. Λοιπόν, οπότε έχουμε δύο εισόδους στα άκρα να ξεχωρίζουν. Ενώ αντίθετα, το πάνω μέρος αποτελούνταν από ένα οβάλ. Εν τω μεταξύ, δεν είναι και Lovecraft να μην καταλαβαίνει τις περιγραφές. Εδώ θα είναι πιο απλές οι περιγραφές. Λοιπόν, από ένα οβάλ σχήμα που θύμιζε, όσο αστείο και να είναι, καπέλο. Λοιπόν, το χρώμα, ενώ το χρώμα της κατασκευής, εδώ, Ελένη, θέλω τη βοήθειά σου.
Τι χρώμα είναι αυτό, αυτό δεν είναι το σάπιο μήλο. Νομίζω κάτι παρόμοιο. Ε? Εντάξει, το χρώμα της κατασκευής θύμιζε. Τι χρώμα θα το λέγατε αυτό, ας πούμε, κατασκευή είναι αυτό εδώ το κάτω. Λοιπόν, ποιο χρώμα είναι αυτό. Νομίζω ότι όντως πρέπει να είναι το σάπιο μήλο αυτό. Βέβαια, δεν ξέρω και τα χρώματα, αλλά ναι. Ακούω. Για. Για να σας δω, για γράφετε. Λοιπόν. Σωμόν. Δεν ξέρω. Σωμόν. Μπορώ να γράψω σωμόν σε ένα κείμενο. Κάτι λίγο ιδιαίτερο, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, είναι μια ιστορία μεταξύ μας. Οπότε ας πούμε ότι ήταν σωμόν. Ενώ το χρώμα της κατασκευής ήταν πολύ κοντά σε αυτό που στη γη, να το πάμε και διαστημικά, αυτό στη γη αποκαλούμε σωμόν, οι οροφές, οι σκέπες, οι στέγες θα το θέσω πιο σωστά, οι στέγες ξεχώριζαν με ένα έντονο πορτοκάλι χρώμα. Πλησιάσαμε διστακτικά. Μαζί με την... Ας πούμε ότι αυτός που μιλάει, για να πάρουμε και τέτοιο, ας πούμε ότι εγώ είμαι ο Ευρυπίδης, ωραία, αυτός που μιλάει. Οπότε εγώ είμαι... Σωμόν είναι οι στέγες. Πορτοκαλί. Α, οι στέγες, τι έγραψα, με τέτοιο περίμενα. Ναι, sorry, θέλω τέτοιες διορθώσεις, θέλω, με συγχωρείτε πάρα πολύ, πάνω στη βιασύνη μου κάνω ορθογραφικά λάθη. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, ναι, το κατάλαβα, τώρα το κατάλαβα. Λοιπόν, και το διστακτικά με γιώτα, με ύψιλο το έχω γράψει, οκ. Okay. Λοιπόν, πλησιάζομαι διστακτικά μαζί με την Αφροδίτη. Λοιπόν, και ενώ νιώθαμε το φόβο μέσα μας με κάθε βήμα να μεγαλώνει, ο ενθουσιασμός μας, που κι εγώ αυτό θα νιώθα, πέρα μπλάκα, ας πούμε ότι είμαι εγώ αυτός που θα το εξερευνήσω, εγώ μπορεί να φοβόμουν, αλλά θα ενθουσιαζόμουν όλο και πιο πολύ. Θα ήθελα πάρα πολύ να πω να τα ψάξω όλα, τα σκαψώ όλα εκεί μέσα. Λοιπόν, σίγουρα δεν είναι ο μικρονιώτα. Σίγουρα. Ξέρω πως βιώνετε, δεν ξέρω πως γράφετε. Νιώθω με γιώτα είναι. Ouch. Ξέρω να το βιώσω, δεν ξέρω να το γράψω. Ωραίος, ωραίος. Λοιπόν, ενώ νιώθαμε το φόβο μέσα μας με κάθε βήμα να μεγαλώνει, ο ενθουσιασμός μας όλο και μεγάλωνε. Αποφασίσαμε να χωριστούμε. Βασικά, αποφασίσαμε χωρίς να ξέρουμε αν αυτό είναι καλό, κακό, να χωριστούμε. Και να μπει καθένας ναι. Ευτυχώς που έχω και σένα, ειλικρινά. Λοιπόν, ή κακό να χωριστούμε και να μπει ο καθένας από μία... Όχι, όχι, ίσα ίσα, αυτό το χρειάζομαι είναι η αλήθεια εδώ. Ο καθένας από μία διαφορετική είσοδο. Οπότε πάμε να μπούμε και να δούμε τι έχει εδώ μέσα. Είμαι περίεργος και εγώ μαζί με εσάς, όσοι είστε περίεργοι, να ανακαλύψουμε τι υπάρχει. Ας γράψω λίγο για το πώς ήταν απ' έξω η είσοδος και καθώς μπαίναμε. Μάλλον όχι, ας μπούμε πρώτα μέσα. Λοιπόν, πάμε να εξερευνήσουμε μέσα τι γίνεται.
Ω, βιβλία. Οπότε ας γράψουμε την πρώτη μας εντύπωση. Όχι, ας μπούμε πρώτα μέσα, ας κινηθώ λίγο πιο εδώ. Θες γράψω εδώ. Το πρώτο πράγμα που αντικρίσαμε. Μάλλον όχι, να το πούμε λίγο πιο τέτοιο. Περνώντας. Εδώ. Η οποία είχε περίπου το ύψος μας. Αυτό που αντικρίσαμε το αντικρίσαμε, αντικρίσαμε ήταν κάτι το οποίο δεν περιμέναμε με τίποτα. Και τι ήταν αυτό που είδαν λοιπόν, τι θα βλέπει κάποιος? Βλέπετε τώρα μπαίνουν μέσα, ωραία. Είναι αυτός ο χώρος. Ο χώρος ήταν ενιαίος, οπότε εμείς θα πρέπει να περιγράψουμε αυτό που βλέπουμε τώρα και να πούμε τι έχουμε εδώ μπροστά μας. Λοιπόν, περνώντας λοιπόν από την είσοδο, η οποία έχει περίπου το ύψος μας, αυτό που αντικρίσαμε ήταν κάτι το οποίο δεν περιμέναμε να δούμε με τίποτα. Η οποία, σωστά, Χριστέ, πείτε, τα κάνω σαν λάθος. Είναι το track, μην παρεξηγείτε. Είναι το άγχος που δεν έχω. Λοιπόν, αντικρίσαμε κάτι το οποίο δεν περιμέναμε με τίποτα. Ένας ενιαίος χώρος. Μάλιστα. Διόρθωνε, μου αρέσει αυτό. Είναι χρήσιμο. Είναι πολύ χρήσιμο. Ένας ενιαίος χώρος. Πώς είναι το ενιαίος? Ανιαίος γράφω καλά. Χριστέ μου. Ενιαίος γράφω έτσι. Αισθάνομαι ότι δεν έχω ξαναγράψει ποτέ στη ζωή μου. Περίμενα. Ενιαίος. Ναι, προφανώς, με γιώτα και ένα νι είναι προφανώς. Χριστέ μου, αισθάνομαι σαν να έχω πάει πρώτη φορά σχολείο. Ένας ενιαίος. Ναι. Ένας ενιαίος χώρος. Hello, hello, βρε καλά στα παιδιά. Λοιπόν, ένας ενιαίος χώρος. Μας υποδείχθηκε. Ο οποίος όμως, όπως βλέπουμε, δεν θύμιζε τίποτα με αυτό που ήταν απ' έξω, έτσι. Ο οποίος, ένα ακόμα εδώ το χρειαζόμαστε, δεν θύμιζε τίποτα σε σχέση με το εξωτερικό του. Λοιπόν, ναι, μια τεράστια βιβλιοθήκη απρινόταν. Θα χρησιμοποιήσω αυτό που λες. Μια τεράστια βιβλιοθήκη απλωνόταν. Από την μία είσοδο. Ως την άλλη. Η οποία που θύμιζε αρκετά, μάλλον για μην ξεχνάω το η οποία γιατί το έχω βάλει και πιο πάνω, που θύμιζε αρκετά τις βιβλιοθήκες στο δικό μας κόσμο, με άγνωστα σύμβολα όμως. Πάνω από κάθε ράφι της. Ε, τι λέτε? Τι μπορεί να υπάρχει λοιπόν να σας αισθάνομαι σαν τώρα την εξερευνήτρια σε συνδυασμό με το που μπρος αυτή τη στιγμή. Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα. Λοιπόν, πραγματικά αισθάνομαι σαν την τώρα με το που μπρος σε combination λοιπόν. Τι έχει αυτή η βιβλιοθήκη? Αυτή η βιβλιοθήκη μέσα έχει βιβλία, ωραία,
και σχήματα γεωμετρικά και επιστημονικά. Δηλαδή βλέπεις πυραμίδες, βλέπεις διάφορα γεωμετρικά σύμβολα, βλέπεις... Τι άλλο βλέπεις, βλέπεις μικροσά μικροσκόπια, είναι σαν επιστημονικά όργανα, έτσι. Λοιπόν... ναι, να το ξαναπώ λίγο στα γρήγορα. Είμαστε σε έναν εξωγήινο κόσμο, έχουμε πέσει αυτή τη στιγμή. Το βιβλίο λέγεται Elegy for a Dead World, Ελεγία ενός πεθαμένου κόσμου, ενός νεκρού κόσμου. Είμαστε ένας αστροναύτης. Τώρα που είμαστε, δεν ξέρουμε, υποθέτουμε ότι είμαστε από τη Γη. Και σε αυτόν τον κόσμο, λοιπόν, εσύ καθώς περπατάς, μπορείς και γράφεις την ιστορία του. Σκεφτείτε όμορφα και απλά ένα ημερολόγιο καπετάνιο, ένα ημερολόγιο καταστρώματος. Δηλαδή, σε κάθε σελίδα περιγράφεις το τι έκανες. Δηλαδή, το concept είναι, το mindset, τι είμαστε. Εμείς το πλήρωμα και περιγράφουμε ένα όμορφο παραμύθι. Οπότε, με τη δική σας βοήθεια μέχρι τώρα, όπως πάει πολύ ωραία, να συνεχίσουμε να το ολοκληρώσουμε, να το δερματίσουμε αυτόν τον κόσμο. Και στο τέλος, αν έχετε όρεξη, θα βγει, μπορώ να το βγάλω, τη δίνει τη δυνατότητα να το βγάλουμε σε PDF. Οπότε, αυτό το παραμύθι που θα γράψουμε, αυτή η μικρή ιστορία, που είναι απλή ιστορία, μπορούμε να την πάρουμε και να την κρατήσουμε και εγώ και εσείς σαν ενθύμιο. Να λέτε, γράψαμε μαζί παρέα όλη μια ιστορία. Και αυτό θέλω να πετύχω σήμερα, οπότε ναι. Έτσι ήμασταν 4 άτομα σε μια αποστολή, αφήσαμε 2 έξω, 2 μπήκαμε μέσα. Εγώ είμαι Ευρυπίδης, αυτός που βλέπετε εκεί, και έχουμε και άλλη μία μαζί μας, την Αφροδίτη. Και μπήκαμε σε έναν οικισμό, σε έναν χαμένο κόσμο στο διάστημα. Και μέσα ήταν το πρώτο πράγμα που αντικρίσαμε, μια βιβλιοθήκη. Και αυτή είναι εδώ λοιπόν η βιβλιοθήκη. Τώρα. Θύμιζε αρκετά τις βιβλιοθήκες στο δικό μας κόσμο, με άγνωστα σύμβολα όμως πάνω από το κάθε ράφι της, πάνω από κάθε ράφι της. Μέσα αυτές τις βιβλιοθήκες... Λες... Μέσα σε αυτές... Θα βρούμε και τίτλο στο τέλος. Μέσα σε αυτές τις βιβλιοθήκες... Ξεχασμένα από το χρόνο, γιατί έμοιαζαν όντως ξεχασμένα από το χρόνο, να το πούμε λίγο και πιο τέτοιο. Ξεχασμένα. Χρόνο. Τι κάνουν τα αντικείμενα ξεχασμένα από το χρόνο. Βρίσκονταν ακουμπισμένα. Κάθε λογής βιβλία. Εν τω μεταξύ μου θυμίζει πάρα πολύ τα βουνά της τρέλας. Στα βουνά της τρέλας ο ήρωας, αφού γίνεται στην αρχή ό,τι γίνεται, πηγαίνοντας, από του Lovecraft είναι, πηγαίνοντας στην πόλη των παλαιών, βρίσκει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Προχωράει και βλέπει τοιχογραφίες με πράγματα και παραστάσεις, και καθώς προχωράει, περιγράφει ακριβώς τι έβλεπε στον τοίχο. Είναι πάρα πολύ ωραία ιστορία. Αν καταφέρω να περάσουμε το 1% από αυτό που έχω διαβάσει τότε, σε φάση σαν ύφος, σαν ιδέα, θα είναι super. Λοιπόν, ακουμπισμένα. Το ακουμπισμένα δεν μου αρέσει με γιώτα, είναι μύητα. Νομίζω. Διορθώστε με. Μελένη, πού είσαι να με διορθώσεις. Πραγματικά, να μην ανοίγω συνέχεια τέτοιο. Περίμενα, ακουμπισμένα. Εν τω μεταξύ, τώρα είναι η φάση που κάνω ορθογραφικά. Ακουμπισμένα. Ναι, με γιώτα. Έλα, είδες, το έφτιαξε. Με γιώτα. Στηριγμένα. Ας το χρησιμοποιήσουμε το στηριγμένα λίγο διαφορετικά. Λοιπόν... Ωραία, θα το πάρουμε και θα το χρησιμοποιήσουμε. Λοιπόν, ακουμπισμένα κάθε λειτουργικής βιβλία με διάφορα επιστημονικά στην πρώτη όψη όργανα να στηρίζονται ανάμεσά τους. Θα έλεγε κανείς ότι πρόκειται για μια επιστημονική, μια βιβλιοθήκη η οποία τα νίκουμε ψυνογιώτα, δεν είναι. Η όψη δεν έχει τόνο, περίμενε. Τι έβαλα στην όψη.
Ξέχασα τώρα, περίμενε, στην όψη ανήκει. Λέει κανείς ότι είναι η βιβλιοθήκη. Α, ναι, οκ, το ανήκει. Ο Στάκης το έχει χάσει τώρα, λοιπόν. Ευχαριστώ. Η οποία ανήκει σε κάποιον επιστήμονα. Όπως εμείς. Παιδιά, φυσικός είμαι. Δικαιούμαι να κάνω ορθογραφικά. Πώς λέγανε οι φιλόλογοι, εγώ δεν ξέρω που μαθηματικά έχω, είμαι θεωρητικής. Εμείς είμαι αναστατικής, άρα δικαιούμαστε να κάνω. Εντάξει, πλάκα κάνω. Λοιπόν... ναι, σωστά, γιατί είναι όμικρον, οπότε παίρνει νη. Πολύ ωραία. Λοιπόν, επιστημικά στην όψη. Όργανα να στηρίζονται ανάμεσά τους. Θα λέγε κανείς ότι πρόκειται για μια βιβλιοθήκη η οποία ανήκει σε κάποιον επιστήμονα. Αρχίσαμε λοιπόν να ξεφυλίζουμε. Εν τω μεταξύ το φυλίζουμε, νομίζω είναι με δύο λάμδα, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, αρχίσαμε να ξεφυλίζουμε. Αχόρταγα. Κι εγώ το έχω πάρει πρέφα, αλλά δεν έχω δει ακόμα κάποιο βίντεο γιατί μου τα βάζει την προτινόμενα, αλλά δεν έχω κάτι ακόμα να δω. Πράγμα είναι πολύ καλό. Λοιπόν, να ξεφυλίζουμε αχόρταγα. Τις σελίδες. Και βλέπαμε. Τι θα βλέπαμε, άραγε. Και βλέπαμε διαγράμματα. Εικόνες και κείμενο σε μια άγνωστη σε εμάς γλώσσα να ξετυλίγονται μπροστά μας, να εμφανίζονται μπροστά μας, ξεχύνονται μπροστά μας, ξεχύνονται μπροστά μας. Ναι, όντως. Αυτό θα το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή πιο αργά. Λοιπόν, μέσα. Μέθα το προνόφισκε. Δεν έχω πει ποτέ. Λοιπόν, αρχίσαμε να ξεφυλίσουμε αχόρταγα τις σελίδες και βλέπουμε διαγράμματα, εικόνες και κείμενα σε μια άγνωστη σε εμάς γλώσσα. Να, αποφασίστε. Να, τι να. Τι θα μπορούσε να πει κάποιος εδώ. Να. Αυτό με το κάθε βιβλίο να έχει ανάμεσα αποστολές. Είναι λίγο, είναι πάρα πολλά βιβλία για να έχει το κάθε διαγράμματα. Λοιπόν... με δύο μήνυμα τα διαγράμματα. Διαγράμματα. Σωστά το έγραψα. Διαγράμματα. Διαγράμματα. Λοιπόν... βλέπαμε διαγράμματα... κόμμα, α το κόμμα, συγγνώμη, το κόμμα, τώρα το κατάλαβα, είδα το κόμμα στο τέλος τώρα. Λοιπόν, και κείμενα, εικόνες, και κείμενα να ξεπροβάλλουν σε άγνωστη. Γλώσσα. Λοιπόν, έλα, τι θα θέλατε να δείτε μετά, βοηθήστε κι εσείς. Για πες τι θα μπορούσαμε να συνδέσουμε μετά. Και κείμενα σε άγνωστη σε εμάς γλώσσα. Πού, τι θα έβγαζε αυτή τώρα. Αρχίσαμε να ξεφυλίζουμε χόρταγα τις σελίδες και βλέπουμε διαγράμματα, εικόνες και κείμενα σε άγνωστη σε εμάς γλώσσα. Να διαδέχονται το ένα το άλλο. Να διαδέχονται το ένα το άλλο. Ένα το άλλο. Ωραία, να δέχονται τον άλλο χωρίς το ματιμό. Το χωρίς το ματιμό δεν ταιριάζει, είναι λίγο πιο απλοϊκό. Εδώ το άλλο. Αυτό όμως που μας πρόσκειται, παρατηρείτε κάτι περίεργο εδώ πέρα, δεν ξέρω αν έχετε προσέξει κάτι ιδιαίτερο. Υπάρχει κάτι που σας έχει εντυπωσιάσει, για να δω. Σε φάση, τι υπάρχει εκεί μέσα που δεν υπάρχει. Λοιπόν... αυτό...
που μας έκανε. Ότι τι λείπει, σαν να λείπει μια στήλη μάλλον, ε. Αυτό που μας έκανε περισσότερη εντύπωση ήταν ότι ένα από τα ράφια έλειπε. Μία από τις στήλες έλειπε. Λες και είχε επίτηδες. Από το χώρο. Για πάμε να το εξερευνήσουμε λοιπόν. Καθώς προχωράμε, να δούμε, είμαστε μπροστά από εδώ. Ας πούμε, με μια φωνή, ξαφνικά προσέξαμε, τι προσέχουμε, ότι ακριβώς πάνω από την στήλη υπάρχει ένα σχήμα, ένα στρογγυλό με ένα όμικρον και ένα όμικρον από κάτω. Μάλιστα. Αφού εξερευνήσαμε λίγο το χώρο, πλησιάσαμε και εγώ και η Αφροδίτη. Και εγώ και η Αφροδίτη. Κρατώντας ήδη στα χέρια μας από έναν ανοιχτό, εγώ αυτό θα έκανα, τόμο ο καθένας και εξερευνήσαμε. Μισό λεπτό. Μύτα. Μύτα είναι σωστό, το θυμάμαι. Λοιπόν, εξερευνήσαμε, μπράβο, ναι, καλά το θυμάμαι. Αυτό το ψηλεύω. Και εξερευνήσαμε με το βλέμμα. Το βλέμμα με ένα μη με δύο μη. Μεταξύ αισθάνομαι λες και δεν έχω ξαναγράψει ποτέ τη ζωή μου σήμερα, δεν ξέρω. Ειλικρινά αισθάνομαι λες και δεν έχω ξαναγράψει. Γιατί συνήθως έχω και το correct. Λοιπόν, εξερευνήσαμε με το βλέμμα το χώρο με δύο μη, ωραία, το χώρο όπου κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει ακόμη μία στήλη. Προσέξαμε, πέρα από τα σημάδια στο έδαφος, που ακόμη ύστερα μετά, παρόλο που πέρασαν πέρα από τα σημάδια στο έδαφος, που ακόμη και τόσες χιλιάδες, αλλά δεν ξέρουμε αν είναι χιλιάδες, δεν έχω κάνει χρονολόγηση, που ακόμη παρέμεναν στο έδαφος υποδηλώνοντας ότι κάποιος μετακίνησε κάτι, τις μετακίνησε στο πάνω μέρος. Υπήρχε λοιπόν ένα σημάδι, μάλλον μια πινακίδα, υπήρχε ένα σημάδι με ένα σημάδι στον τοίχο που απεικόνιζε ένα κύκλο, ένα τεράστιο κύκλο και ένα μικρότερό του στη κάτω αριστερή πλευρά. Στον τοίχο. Λοιπόν,
Έναν τεράστιο. Είσαι σίγουρος? Γιατί είναι tough. Μετά το tough, όταν είναι από φωνή σε σύμφωνο, δεν βάζουμε συνήθως μη. Νομίζω. Αλλά έτσι το έχω στο μυαλό μου, αλλά μπορεί να κάνω και λάθος. Λοιπόν, κάτω στην αριστερή κάτω πλευρά. Η Αφροδίτη τότε. Βασικά να το πάμε. Ποιος το είπε, εγώ ή η Αφροδίτη, αυτό είναι το θέμα. Θα σας πω το συλλογιστικό μου. Αυτό εδώ, το σημάδι, θυμίζει πάρα πολύ, στο δικό μου μυαλό τώρα καθώς το γράφω, τον πλανήτη στον οποίο βρισκόμαστε και το άλλο είναι το φεγγάρι. Και τα υπόλοιπα, 1, 2, 3, 4, 5, θα μπορούσε να είναι ο αριθμός των πλανητών του συστήματος στο οποίο βρίσκεται. Α, okay, ναι. Το 1 προσδιορίζει τον κύκλο. Δεν το έχω σκεφτεί έτσι. Λοιπόν, οπότε, πρέπει να γίνει τώρα επισήμανση. Να πει τώρα ένας από τους δύο, θυμίζει πάρα πολύ τον πλανήτη που είμαστε με το δορυφόρο του. Και τότε ο άλλος να πεταχτεί και να πει, λες τότε και τα άλλα να είναι σύμβολα των πλανητών του συστήματος, γιατί το σύστημα αυτό έχει 6 πλανήτες. Λοιπόν, είμαστε ήδη στον τέταρτο ή μετά τον τέταρτο, δεν θυμάμαι, νομίζω πρέπει να είναι ο τέταρτος πλανήτης του συστήματος ή ο τρίτος. Αυτό πρέπει, τώρα θα το βγάλω, θα βγω και θα τρέξουμε λίγο πίσω. Θα βγούμε λίγο πίσω να δω τι έγραψα. Πάμε λίγο στο παρελθόν. Μπορώ να πετάξω κιόλας. Πετάω. Για πάμε να δούμε εδώ τι λέει. Πλησιάσαμε προς... Όχι, δεν είμαστε εδώ. Πάμε λίγο πιο πίσω. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, ενδείξε ότι κάποτε χιλιάδες χρόνια πριν υπήρχε... Όχι, πάμε πιο πίσω είμαστε. Πω. Πέρασε πολύ καιρός από τότε που ξεκίνησε το ταξίδι αυτό. Τον τρίτο στη σειρά θα πούμε. Τέταρτο έβαλα, ας πούμε τρίτο για να ταιριάζει κιόλας με αυτό. Είδες τι να καλύπτεις την πορεία, ότι μπορεί και να είναι ο τρίτος πλανήτης αντί για το τέταρτο. Λοιπόν... Οπότε εσύ μπαίνεις εδώ μέσα, μπορείς να κάτσεις κιόλας και να ξεκουραστείς. Λοιπόν, μπες. Οπότε είμαστε στον 1, 2, 3 πλανήτες του συστήματος. Ή τέταρτο, άμα το δεις. Αν πεις ότι εδώ είναι ο ήλιος, θα μπορούσε να είναι ο τέταρτος. Γαμώ, τώρα το πρόσεξα. Άρα θα μπορούσε κάποιος να πει ότι αυτό εδώ το σημάδι είναι ο τέταρτο. Α, ο ήλιος. Γιατί τα προσέχω αυτά τα πράγματα, γιατί θέλω να τα προσέξω αυτά τα πράγματα. Οπότε καλά ήταν στον τέταρτο πλανήτη. Sorry, καλό μου. Πάμε πίσω. Άντε, περπατά. Τελικά ήταν τέταρτος πλανήτης. Ήξερα να μετράω από την αρχή. Το ένστικτο του συγγραφέα που δεν είμαι. Μην παρεξηγείτε. Λοιπόν, οπότε τέταρτος είναι ο πλανήτης, μάλιστα. Και παραμένει τέταρτος. Αμέ, πίσω. Λοιπόν... Μουσική ακούγεται από πίσω. Εν τω μεταξύ είναι σε φάση μετά από αυτό θα είμαστε όλοι για ντάγκλα, είμαι σίγουρος. Λοιπόν... Πλησιάζαμε κι εγώ και η Αφροδίτη, κρατώντας ήδη στα χέρια μας από ένα ανοιχτό τόμο. Καθένα... Ναι, ωραία. Λοιπόν... Η Αφροδίτη, πρόσεξε, ας πούμε ότι το έκανε η Αφροδίτη, συνήθως αυτά τα κάνουν κάποιοι άλλοι. Η Αφροδίτη, επισήμανε ότι της θύμιζε και βέβαια, αυτό είναι το μόνο εύκολο, κάπου εδώ, ναι, και αυτό γίνεται. Λοιπόν, είμαστε καλά τώρα. Νομίζω πρέπει να είναι λίγο καλύτερα, Λοιπόν, η Αφροδίτη επισήμανε ότι τη θύμιζε πάρα πολύ τον πλανήτη στον οποίο βρισκόμαστε και ο μικρότερος κύκλος, τέλεια, το δορυφόρο που περιστρέφεται
γύρω του. Σηκώνοντας το κεφάλι, πρόσεξα ότι στην αριστερή πλευρά καθώς ξεκινούσαν οι στήλες, ένας τεράστιος κύκλος ήταν ζωγραφισμένος στον τοίχο. Τον πλανήτη. Θα μου τα λες αυτά τα νύ, θα τα τρώω, γιατί ποτέ πριν από φωνή δεν βάζω οξύμφωνο, οπότε θα τα τρώω αυτά. Έχουμε λοιπόν, ζωγραφισμένος στον τοίχο, αν και είναι πολύ πιο εύηχο είναι η αλήθεια. Λοιπόν, ένας τεράστιος κύκλος ήταν ζωγραφισμένος στον τοίχο και τότε άρχισα να συνειδητοποιώ ότι η κάθε βιβλιοθήκη, η κάθε στήλη ήταν και ένας, συμβόλιζε ή ήταν και ένας πλανήτης του ηλιακού συστήματος. Και αυτό και η έκπληξή μου έγινε ακόμη πιο μεγάλη. Αλήθεια τώρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον donate. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ελπίζω να το απολαμβάνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, η έκπληξή μου έγινε ακόμα πιο μεγάλη όταν σκέφτηκα πως όντως ο πλανήτης που λείπει από τη σειρά είναι αυτός στον οποίο βρισκόμαστε. Τι λέτε, καλά δεν πάει μέχρι τώρα? Οπότε ο πλανήτης ο οποίος που λείπει από τη σειρά είναι αυτός στον οποίο βρισκόμαστε. Θα το αφήσουμε με suspense, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει σε αυτό τον πλανήτη. Σκεφτείτε ότι σε αυτό τον πλανήτη θα μπορούσε άνετα να έχει συμβεί οτιδήποτε και έχει εξαφανιστεί το υλικό που αφορά αυτό τον πλανήτη συγκεκριμένα. Οπότε μπορείς να έχεις για κάθε πλανήτη 1, 2, 3 υλικά. Θα μπορούσε για παράδειγμα ο δεύτερος πλανήτης του συστήματος να έχει και τεράστια πυραμίδα. Θα μπορούσε ο κάθε ένας από αυτούς να έχει και κάτι. Λοιπόν, αλλά αυτός που λείπει είναι αυτός στον οποίο πατάμε. Τι θα μπορούσε να έχει συμβεί άραγε? Πάμε να μάθουμε. Λες, έχουμε ακόμα μέλλον. Καλά είμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ειλικρινά. Λοιπόν, αποφάσισα όμως να μην το πω στην Αφροδίτη και τη συγχύσω, να μην την λέτε οραμιτά στη καρδιά σας. Αποφάσισα όμως να κρατήσω αυτές τις σκέψεις για μένα, κάπως έτσι δεν πάει, ε? Να κρατήσω, κανονικά μπορεί να είμαι πολύ λογάς, αλλά αυτό το μυστικό θα το κρατήσω για μένα, να μην συγχύσω με το Αφροδιτάκι και στεναχωρηθεί. Λοιπόν, αποφάσισα να κρατήσω αυτές τις σκέψεις όμως μέσα μου, καθώς... Ωπ, μας τελειώσανε. Ευχαριστώ. Τι λέει? Όχι, είναι PC. Στο PS4 δεν υπήρχε να προλάβω να τα γράψω όλα αυτά. Να κρατήσω τις σκέψεις μέσα μου. Κάπου εδώ μας τέλειωσαν οι λέξεις. Γιατί κάθε κομμάτι μπορώ να το κρατήσω. Να το κάνω. Έχασα τώρα το όνειρό μου. Λοιπόν,
Είναι PC, γιατί στο Steam το συγκεκριμένο έχει καμιά δεκαριά ευρώ, δεν θυμάμαι. Να σας πω, είναι πολλά τα λεφτά για το συγκεκριμένο παιχνίδι, γιατί έχει μόνο τρεις κόσμους, αλλά μπορείς να γράψεις οτιδήποτε. Αποτελεί για αρχή, αν όποιος θέλει να ασχοληθεί και να γράψει το δικό του παραμυθάκι και να χαρεί με αυτό, είναι πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή, αν λίγο το έχεις και θέλεις μια μικρή έμπνευση, είναι πολύ εύκολο να περιγράφεις. Βοηθάει πάρα πολύ στο να κάνεις περιγραφές και. Εμένα είναι η δεύτερη φορά που αποφασίζω να ασχοληθώ μαζί. Το πρώτο, επιχείρησα πρώτη φορά να γράψω στα αγγλικά, ακόμα γελάνε οι πέτρες, αλλά δεν το λέμε αυτό μεταξύ μας. Τέλος πάντων, το κάθε κομματάκι με αφήνει να γράψω χίλιες λέξεις, οπότε πρέπει να πάω τώρα δίπλα. Το κλείνω αυτό. Αποφάσισα όμως να κρατήσω αυτές τις σκέψεις μέσα μου. Ας πούμε τώρα και την αποφώνηση πριν να βγούμε, να δούμε και τι άλλο έχει. Παρόλη την έκπληξη και την απορία μου, βλέπεις γράφεις τον τοίχο τώρα, στην απορία μου, ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο, elegy for it. Θα το συζητήσουμε αυτό, είναι πολύ καλό, είναι πάρα πολύ ωραίο και είναι πολύ βολικό, ναι, όποιος θέλει λίγο να εξασκηθεί είναι πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, ήθελα να σου αναφέρω αυτό παρεμπιπτόντως, αλλά δεν έτυχε πάνω στη συζήτηση. Γι' αυτό ήθελα να το δείξω εδώ πέρα. Είναι πολύ πιο ευχάριστο να το δείχνεις παρά να το λες. Οπότε παίρνεις όλη την τέτοια. Παρόλη την έκπληξη και την απορία μου, είπα στην Αφροδίτη πως πρέπει να αφήσουμε τα κείμενα Ναι, ακούγεται λίγο... Παρόλη, πάρ' τα όλα, λοιπόν, παρόλη την έκπληξη και την απορία μου, είπα στην Αφροδίτη πως πρέπει να αφήσουμε τα κείμενα που βρήκαμε και να συνεχίσουμε. Παρεμπιπτόντως, όποιος ενδιαφέρεται να διαβάσει τα βουνά της τρέλας, θα με βρίζει για 200 χρόνια, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίες οι περιγραφές. Θυμίζει κάτι παρόμοιο. Λοιπόν, να αφήσουμε τα κείμενα που βρήκαμε και να συνεχίσουμε την εξερεύνησή μας, καθώς κάτι μέσα μου έλεγε πως προς το τέλος, πως θα ανακαλύπταμε αργά ή γρήγορα την αιτία της τα κίνησης της στήλης. Τι λέτε, να βγούμε έξω, πάμε να δούμε τι έγινε παρά έξω σε αυτόν τον κόσμο. Σηκωθήκαμε. Τακτοποιώντας μερικούς τόμους στο σακίδιό μας, μιας και μιας και θα πήγαινε να πούμε, σηκωθήκαμε τακτοποιώντας μερικούς τόμους στο σακίδιό μας και βγήκαμε από την είσοδο που είχε μου πείσει η Αφροδίτη. Στην αρχή. Λοιπόν, οπότε πάμε να δούμε τι έγινε. Να δούμε τι συνέβη σε αυτόν τον κόσμο. Λοιπόν, βλέπουμε κάτι μακριά. Έχει ένα πράγμα, σύμβολα, στήλες, σαν ήλιος μοιάζει. Θα έμοιαζε σαν ήλιος. Μπορούμε να πούμε ότι είναι ένας ήλιος, μπορούμε να πούμε οτιδήποτε. Οπότε πάμε να δούμε τι θα πούμε γι' αυτό. Λοιπόν, προχωρώντας, προχωρώντας, αν το γράφω σωστά, λοιπόν,
από μακριά. Άρχισε. Προ. Βάλει ένα άνοιγμα. Να πούμε ότι είναι ένα άνοιγμα, μια πλατεία και μέσα σε αυτό βρίσκεται. Και κάπου εδώ που λέτε, παιδιά, ζει ένα μικρό artifact το οποίο δεν ξέρουμε τι είναι. Ένα μικρό artifact που πάμε να βρούμε ποιοι το έφτιαξαν. Και κάπου έτσι ο Μπομπρός ζωγραφίζει εδώ ένα μικρό artifact με ένα μικρό φιλαράκι από δίπλα. Λοιπόν, προχωρώντας από μακριά, ξεπροβάλλει. Ήρθες πάλι και ξεπροβάλλει με δύο λάμδα. Λοιπόν, προχωρώντας από μακριά άρχισε. Τι ωραίο που είναι όταν το γράφεις στο Word και στα βγάζεις με κόκκινα πλάτα διορθώνεις. Πολύ βολικό. Πολύ βολικό έχω να πω. Λοιπόν, προχωρώντας από μακριά άρχισε να ξεπροβάλλει μια περίεργη κατασκευή. Ήταν κάτι που μας ξένησε. Από τα ίδια τα κτίρια που είδαμε στην αρχή ή πρώτο το είδαμε στην αρχή του μάτς και πρώτο το είδαμε και στην αρχή. Λοιπόν, μας είναι περισσότερο από τα ίδια κτίρια. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, ήταν κάτι που μας ξένησε περισσότερο από τα ίδια κτίρια που είδαμε στην αρχή μιας. Και κάτι παρόμοιό του δεν είχαμε ποτέ ξαναδεί ως τώρα. Φαίνεται λίγο εξωγήινο. Βασικά όλα είναι εξωγήινα τεχνικά. Αυτό φαίνεται πιο εξωγήινο από τα υπόλοιπα εξωγήινα. Λοιπόν, δεν ξέρω τι ήταν αυτό, αλλά ένιωσα τι θα ένιωθε κάποιος. Ας πούμε, ας κάνουμε ένα μικρό debate πριν αρχίσω να πω τι θα ένιωθα εγώ. Ας πούμε, βλέπετε αυτό το πράγμα, το βλέπετε μπροστά σας, είστε εσείς εκεί και ξαφνικά βλέπετε. Τι είναι το πρώτο πράγμα που θα ένιωθε ένας άνθρωπος, για πείτε τι θα ένιωθε ο καθένας σας. Εγώ για παράδειγμα, επειδή είχα δει και τα προηγούμενα, θα ένιωθα. Τι θα ένιωθα, δεν ξέρω. Τι θα ένιωθε κάποιος άνθρωπος βλέποντας κάτι τέτοιο. Εγώ θα ένιωθα περιέργεια, αλλά ταυτόχρονα θα ένιωθα και μια ανησυχία. Δεν ξέρω. Προσωπικά. Δεν ξέρω γιατί, αλλά έχοντας ήδη δει ότι κάτι έχει παιχτεί, είναι αυτά που κάνουν τίκλι, καργαλάνε το πίσω μέρος του μυαλού σου. Κάτι παίζει με αυτό εκεί. Οπότε ένιωσα τόσο περιέργεια όσο και ανησυχία. Δεν ξέρω. Κάποιος άλλος θέλει κάποιος να πει τι θα ένιωθε. Βλέπετε πετάνε τέτοια άμμος από εδώ. Ζέστη, γιατί θυμίζει ήλιο, ναι. Λοιπόν, οπότε μπορούμε να νιώσουμε μια ζέστη να έρχεται από αυτό το τέτοιο. Να νιώσουμε σε φάση μια κτηνοβολία, να το θέσω έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρω τι ήταν αυτό, αλλά ένιωσα. Α, αυτό μπορούμε να τα πούμε την πρώτη εντύπωση που νιώσαμε καθώς το είδαμε και τι νιώθαμε καθώς πλησιάζαμε. Σε φυσικό υπόβαθρο, δηλαδή πρώτα από άποψη θερμότητα ακριβώς. Να πρώτα οι εντυπώσεις και μετά το τι μας έβγαζε στο φυσικό περιβάλλον. Πολύ ωραία. Οπότε, δεν ξέρω τι ήταν αυτό, αλλά ένιωσα περιέργεια, αλλά και ανησυχία ταυτόχρονα. Γύρισα να δω την Αφροδίτη. Και την είδα να το κοιτάζει με τα μάτια ορθά ανοιχτά γεμάτα θαυμασμό και έκπληξη. Ωραία. Της έκανα
σήμα με το χέρι και ξεκινήσαμε να πλησιάζουμε. Όσο πιο κοντά ερχόμασταν, όσο τα πάω δύο φορές πλησιάζουμε είναι too much. Όσο πιο κοντά στο αντικείμενο πηγαίναμε, ερχόμασταν, φτάναμε, το πλησιάζαμε ήταν πιο κοντά και αρχίσαμε, ξεκινήσαμε για την αυγή. Λοιπόν, ξεκινήσαμε να πλησιάζουμε προς αυτό. Όσο πιο κοντά του ερχόμασταν, μια η ατμόσφαιρα, ας πούμε έτσι, η ατμόσφαιρα γινόταν όλο και πιο ζεστή, Θαρρής, τι ωραία λέξη το θαρρής. Θαρρής και το σώμα αυτό ήταν μια πηγή ενέργειας. Μπορεί και να ήταν. Μια πηγή ενέργειας η οποία περιέβαλε ξεκινόταν, μάλλον μια πηγή ενέργειας η οποία τροφοδοτούσε το χώρο. Γιατί τη ενέργεια τροφοδοτείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το follow. Για πάμε να πλησιάσουμε λοιπόν, να δούμε τι ήταν αυτό εδώ το πράγμα. Και καθώς πλησιάσαμε λοιπόν, ακούτε, δεν ξέρω αν ακούγεται. Είδες, άμα είσαι φυσικός, δεν ξέρω αν το ακούτε. Ακούγεται ένας βόμβος. Σαν μηχανή. Ενώ όταν πας μπροστά από αυτό, ακούγεται ένας βόμβος σαν μηχανή. Τώρα εσείς που παίζεις να ακούτε το πιάνο, δεν ξέρω. Να μεγαλώσω λίγο τον ήχο. Μάλλον θα χαμηλώσω λίγο τη μουσική. Κάνω pause τη μουσική και θα σας βάλω να τα ακούσετε. Ακούστε λίγο. Οπότε, πάμε να δούμε τι άλλο μαζί με το τέτοιο ερχότανε. Λοιπόν, ναι, σαν vibration ακριβώς. Κάνει κάπως έτσι. Οπότε πάμε να το γράψουμε στην μικρή μας ιστορία. Λοιπόν, μισό λεπτάκι λίγο να δω τι έγραψα πιο δίπλα. Μισό. Και κάπου έτσι πετάει ο μικρός Κωστάκης. Λοιπόν, προχωρώντας από μακριά, άρχισε να ξεπροβάλλει μια περίεργη κατασκευή. Ήταν κάτι που μας ξένησε περισσότερο από τα ίδια τα κτίρια που είδαμε στην αρχή, μιας και κάτι παρόμοιο του δεν είχαμε ποτέ ξαναδεί ως τώρα. Δεν ξέρω τι ήταν αυτό, αλλά ένιωσα περιέργεια. Η περιέργεια είναι με ψιλονγιώτα, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω. Αλλά και ανησυχία ταυτόχρονα. Γύρισα να δω την Αφροδίτη και την είδα να το κοιτάζει με τα μάτια ορθάνυχτα, γεμάτα θαυμασμό και έκπληξη. Της έκανα σήμα με το χέρι και ξεκινήσαμε να πλησιάζουμε προς αυτό. Όσο πιο κοντά του... δεν το είδα καν, sorry, είναι το μόνο πράγμα που δεν... sorry, συγγνώμη. Λοιπόν... όσο πιο κοντά του ερχόμασταν, η ατμόσφαιρα γινόταν όλο και πιο ζεστή. Θαρρής και το σώμα αυτό ήταν μια πηγή ενέργειας, η οποία τροφοδοτούσε το χώρο. Πολύ ωραία. Καθώς φτάσαμε μπροστά από αυτό, μιας και φτάσαμε μπροστά από αυτό. Από εδώ είχα αφήσει ένα γραπτό εγώ. Πού είναι τα γραπτά μου? Έλα καλό μου. Πρέπει να αφήσουμε καινούργιο κείμενο τώρα, μου φαίνεται. Λοιπόν, ας πάμε να αφήσουμε ένα καινούργιο κείμενο. Εκτός από τη θερμότητα όμως, κάτι άλλο αναδιόταν.
που στην αρχή, αν και ακαθόριστο, όσο πιο κοντά στη... Να το θέσω από νωρίς συσκευή. Όσο πιο κοντά στην κατασκευή πλησιάζαμε, τόσο περί... Βάλουμε ένα ακόμα, το ξεχάσαμε. Λοιπόν, κάτι άλλο να δείτε στο χώρο, που στην αρχή είναι καθόριστο, όσο πιο κοντά στην κατασκευή τότε, τόσο πιο καθοριστική φύ έπαιρνε στα αυτιά μας. Ταιριάζει. Ένας ήχος. Ή μάλλον καλύτερα ένας βόμβος. Έπαιρνε και μας σήκωσε. Έπαιρνε ένας ήχος ή μάλλον καλύτερα ένας βόμβος, λοιπόν. Ένας βόμβος. Τι έκανε αυτός ο βόμβος, λοιπόν, αυτός ζούσε εκεί μέσα, λοιπόν. Ένας βόμβος έβγαινε μέσα από τη συσκευή. Πώς θα το πιάσω σωστά, γάμω το αυτή η δομή μου. Λοιπόν, ένας ήχος ή καλύτερα, ή μάλλον καλύτερα ένας βόμβος. Ένας βόμβος, τι έκανε αυτός ο βόμβος. Ένας ήχος, μάλλον καλύτερα ένας βόμβος. Πήγαζε. Και πήγαζε και ξεκινόταν από βάθη της συσκευής, δεν ταιριάζει. Ένας βόμβος εκπεμπόταν εσωτερικό της κατά σκευής, η οποία, ας πούμε λίγα λόγια για αυτήν, έπαιρνε τόσο πιο καθορισμένη. Τόσο πιο καθορισμένη, σωστή. Τόσο πιο καθορισμένη μορφή. Ένας ήχος, μάλλον καλύτερα ένας βόμβος, εκπέμπονταν από το εσωτερικό της κατασκευής. Hello, hello! Ιδιαίτερο σήμερα, ξαναλέω, σε φάση όσοι έχετε μπει τώρα, προσπαθούμε να γράψουμε μια ιστορία. Είναι μια ιστορία η οποία είμαστε εμείς σε έναν πλανήτη και τυπικά αφηγούμαστε αυτά που βλέπουμε με τα μάτια μας, αφηγούμαστε γραπτά. Οπότε, ένας βόμβος εκπεμπόταν από το εσωτερικό της κατασκευής. Ήταν κάτι που δεν είχα ξανακούσει. Μάλλον ήταν κάτι που μου θύμισε, καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα Ρίκο, ήταν κάτι που μου θύμισε τις μηχανές που έχουμε στο διαστημόπλοιό μας. Ήταν κάτι που με γέμισε με από ρία και περιέργεια. Μιας και έμοιαζε μέρα με τον ήχο που έκανε ο κινητήρας του σκάφους μας. Εξωτερικά, το αφήνω εδώ, θα το παγώσουμε εδώ, θα αφήσουμε την απορία και πάμε, προχωράμε. Εξωτερικά, η κατασκευή διαδέχοντα, διαχέοντα, ω, πολύ ωραία λέξη το διαχέοντα, μπράβο. Είδες, όταν αυτό που βλέπουμε πίσω έχει σχέση με την ιστορία, είναι απλά στο background. Νομίζω είναι το background, νομίζω, δεν παίρνω όρκο, αλλά νομίζω είναι το background.
Αλλά θα το ανακαλύψουμε. Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Γι' αυτό είναι. Ανάλογα με τη φαντασία μας. Εκεί κάπου θα μπορούσε να είναι κάποιος να πει ότι είναι σωλήνες και κατασκευές. Θα μπορούσε να πει ότι είναι κτίρια. Όλα αυτά εδώ πέρα, νομίζω. Λοιπόν. Διαχέω. Τι ωραία λέξη το διαχέεται. Λοιπόν. Διαχέωταν. Στο έψιλον τον είναι πιο. Κάτι που μοιάζει. Εξωτερικά. Έμοιαζε. Με πύργο. Ο οποίος αποτελούνταν από λεπτούς σωλήνες που έμοιαζαν, και η αλήθεια έμοιαζαν στα μάτια μου, έμοιαζαν με αυτούς που έχουν τα εκκλησιαστικά. Για να ταιριάσουμε λίγο και τον ήχο, ε. Στο ο, όχι ο ενικός. Στο ο, όχι στο ενικός είναι. Και εμείς είναι. Α, στο ο. Α, οκ, το έχω. Λοιπόν. Λεπτούς σωλήνες που έμοιαζαν με αυτούς. Ναι, το είδα. Τώρα το μόλις το διόρθωνα. Λοιπόν, λεπτούς σωλήνες που έμοιαζαν με αυτούς που έχουν τα εκκλησιαστικά όργανα πίσω στο πλανήτη μας. Ω, γεια σου Νικόλ! Η Νικόλ είναι η κοπέλα που σας έλεγα που μας έχει φτιάξει το αρχείο με τα βιβλία που διαμοιράζουμε κάθε Κυριακή. Λοιπόν, είναι ένα παιχνίδι, λέγεται Elegy for a Dead World ή of a Dead World, δεν θυμάμαι τώρα το τίτλο 100%, και είναι ελεγεία για ένα νεκρό κόσμο. Τυπικά είσαι εσύ, ένας άνθρωπος, οτιδήποτε, πείτε πώς είναι από άλλο πλανήτη, εμείς τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε από τη Γη και έχουμε φτάσει σε ένα πλανήτη ο οποίος είναι dead, δεν υπάρχει τίποτα, και καθώς προχωράμε τον εξερευνούμε και στην ουσία η όλη αφήγηση έχει να κάνει με εμάς να το γράφουμε σαν παραμύθι. Οπότε γράφουμε μια ιστορία αυτή τη στιγμή, γινόμαστε συγγραφείς, με αυτά που βλέπουμε. Και εμένα προσωπικά μου αρέσει. Και από ό,τι βλέπω αρέσει και σε εσάς, οπότε είναι πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, εξωτερικά έμοιαζε με πύργο, οπότε περιγράφουμε αυτά που βλέπουμε και προσπαθούμε να φτιάξουμε και μια ιστορία ταυτόχρονα. Στον πλανήτη μας, πλανήτης Γη. Λοιπόν, εξωτερικά έμοιαζε με πύργο που ίσω αποτελούνταν από λεπτούς σωλήνες που έμοιαζαν με αυτούς που έχουν τα εκκλησιαστικά όργανα πίσω στον πλανήτη μας. Και προσέξτε τώρα πώς θα το συνδέσουμε. Λοιπόν, παρατήρησα. Αποτελούνταν μάλλον. Από ένα κεντρικό παχύτερο από τους υπόλοιπους σωλήνες. Μπράβο, ναι. Αυτό το φτιάξουμε, ναι. Τώρα έτσι όπως το είδα, γιατί δεν το έχω προσέξει καν. Αν δεν το έλεγε, δεν θα το πρόσεξα καν ότι είχε τις τέτοιες. Απλά το προσπερνούσα. Γι' αυτό. Αυτή είναι η φάση. Το φτιάχνουμε όλο μαζί. Λοιπόν. Αποτελούνταν, τι λες. Game είναι. Όχι, δεν είναι background, είναι game. Ωραία ήταν αυτά. Υπάρχει παρόμοιο background που το βάζεις και κάνεις μια διαδρομή. Αλλά όχι, εδώ είναι λίγο πιο τέτοιο. Λοιπόν. Αποτελούνταν από ένα κεντρικό παχύτερο από τους υπόλοιπους σωλήνες. Μάλλον από ένα κεντρικό σωλήνα. Βασικά οι σωλήνες είναι. Και πόσους έχουμε? Έναν, δύο, τρεις. Ας πούμε ότι είναι τρεις, τέσσερις. Και τρεις ακόμη. Μάλλον αποτελούνταν από ένα κεντρικό παχύτερο από τους υπόλοιπους σωλήνες. Στην κορυφή του οποίου αποτελούνταν από ένα κεντρικό παχύτερο από τους υπόλοιπους σωλήνες. Μάλλον όχι, δεν μου άρεσε έτσι όπως το έθεσα. Από τέσσερις σωλήνες.
ανυψωμένους. Προς τα πάνω που περιελίσσονταν, μάλλον με τον έναν ο οποίος ήταν παχύτερος από τους άλλους στο κέντρο και τους υπόλοιπους να διακλαδίζονται, περιελίσσονται γύρω από αυτόν προς τα πάνω. Πρόσεξα ότι και στην τριγύρω περιοχή, μάλλον πρόσεξα ότι και η περιοχή, η περιβάλλουσα περιοχή, έως εκεί που έφτανε το μάτι μου, αποτελούνταν από παρόμοιες κατασκευές, βες, που ξετρύπωναν από το έδαφος και σηκώνονταν ψηλά στον ουρανό με τη συσκευή να αποτελεί το χαμηλότερο από όλους. Τη χαμηλότερη κατασκευή από όλες. Ωραία. Για να δούμε τι λέτε. Να είσαι καλά, Ερίκος. Είναι μια προσπάθεια πολλών ετών, όντως. Και έχω πληρώσει και αρκετά από αυτά για να τα κατεβάσω. Κόστα πολύ ενδιαφέρον, μου αρέσουν αυτά τα αναλλακτικά games. Είμαι λάτρης των Point and Click Adventures. Κρίμα που δεν πειράζει, ούτως ή άλλως. Στην αρχή η φάση είναι ότι μπήκαμε, είδαμε μια βιβλιοθήκη, στην οποία βιβλιοθήκη έλειπε μια στήλη, κατά πάσα πιθανότητα αντιπροσώπευε τον πλανήτη στον οποίο είμαστε. Και βγαίνοντας είδαμε αυτή τη συσκευή. Δεν έχουμε κάνει τίποτα το ιδιαίτερο, τίποτα τόσο παραντούπερ τρελό. Οπότε είμαστε χαλαρά προς το παρόν. Λοιπόν, με τη συσκευή που αποτελεί τη χαμηλότερη από όλες. Αυτό που μου κάνει περισσότερη όμως εντύπωση είναι ότι στην κορυφή της, και μάλλον δεν θα μας πάρει γιατί είναι 979, δεν ξέρω αν φαίνεται σε εσάς, εδώ λέει πόσες, οπότε θα πάμε λίγο πιο δίπλα για να το γράψουμε. Θα το κλείσω, πάω λίγο πιο δίπλα. Αυτό που μου έκανε όμως εντύπωση είναι πως στο κέντρο της, μάλλον στην κορυφή της, πιο κέντρο, στην κορυφή της ή στην κορυφή της τώρα αυτό. Αυτό θα το δω, το κατά λάθος, I'm sorry. Λοιπόν, ακατασκευή. Φέρε μου. Thank you. Λοιπόν, οπότε πάμε εδώ. Αυτό που με έκανε όμως περισσότερη εντύπωση λοιπόν είναι πως στην κορυφή, Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα ρε Βασιλάκη. Λοιπόν, πως στην κορυφή πηγή ήταν, μάλλον στην κορυφή, χρόνια πολλά, παρεπιπτόντως χρόνια πολλά στους γιορτάζετε σήμερα. Λοιπόν, είναι πως στην κορυφή υπήρχε κάτι το οποίο ήταν περισσότερο, υπήρχε
μια σφαίρα. Μια κίτρινη σφαίρα. Η οποία έμοιαζε τρομερά με το ήλιο, με τον ήλιο, με τον πλανήτη. Τι θέλετε να μοιάζει, αποφασίστε. Με τον ήλιο, με τον πλανήτη. Η οποία, πολύ σωστή παρατήρηση. Λοιπόν, ρίξτε το τώρα, εσείς αποφασίζετε. Εγώ θα μπορούσα να πω ότι μοιάζει με τον ήλιο του συστήματος. Κάποιος θα μπορούσε να πει, να το θέσουμε και σαν τέτοιο, ότι μοιάζει με τον ίδιο τον πλανήτη. Πώς είναι ο Αράκης στο Dune. Θέλετε, αποφασίστε. Τι γουστάρετε, ό,τι πείτε εσείς. Τα αφήνω πάνω σας. Τον ήλιο από το ηλιακό σύστημα. Να το αφήσουμε έτσι, με τον ήλιο από το ηλιακό σύστημα. Έμοιαζε τρομερά με τον ήλιο, με μικρογραφία μάλλον του ήλιου. Του ήλιου που ήταν κυρίαρχος, βασικά που ήταν, τι ήταν αυτός ο ήλιος, του ήλιου που ήταν ο ήλιος. Λοιπόν, με τη μικρογραφία του ήλιου στο σύστημα, να το θέσουμε πιο απλά, μα που βρισκόμαστε. Που βρίσκεται ο πλανήτης μάλλον, όχι εμείς. Ωραία. Οπότε αυτό που μου έκανε περισσότερη όμως εντύπωση είναι πως στην κορυφή του υπήρχε μια κίτρινη σφαίρα η οποία έμοιαζε τρομερά με μικρογραφία του ήλιου στο σύστημα που βρίσκεται το πλανήτης. Καθώς την παρατηρούσα, ας πούμε ότι αλλάζει. Η σφαίρα άλλαζε τα χρώματα της επιφάνειάς της. Άλλαζε τα χρώματα της επιφάνειάς της. Καθώς την παρατηρούσα. Αυτό το κάνω συνέχεια, οπότε ξέρω ότι θα μου διορθώνει συνέχεια σε αυτό. Λοιπόν, άλλαζε τα χρώματα της επιφάνειάς της και εμφάνιζε διάφορα μοτίβα. Λες και ήταν ρευστή. Καθώς την κοιτούσα. Καθώς και καθώς, πόσα καθώς έχω βάλει μέχρι τώρα. Καθώς, ναι. Τότε ήταν που συνειδητοποίησα πως ο ήχος ή μάλλον καλύτερα μάλλον πως ο βόμβος που ακούγαμε, το είπα και πριν, θα είναι πλεονασμός, ο βόμβος δεν έβγαινε μέσα από τη συσκευή αλλά από την ίδια την σφαίρα. Κάτι που με έκανε να τρομάξω ακόμη πιο πολύ. Η Αφροδίτη, για να πούμε κιόλας τι έκανε η κοπέλα που ήταν μαζί γύρω μας, η συνάδελφος επιστήμονας, η Αφροδίτη άρχισε να τραβά φωτογραφίες από τη κατασκευή. Ενώ εγώ
παρατηρούσα. Το game λέγεται Elegy for a Dead World. Λοιπόν, ακριβώς. Λοιπόν, άρχισε να τραβάει, λέγεται Elegy for a Dead World. Για ένα, η ελεγία για ένα, ελεγία για ένα νεκρό πλανήτη στο Steam. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για το follow. Λοιπόν, άρχισε να τραβάω φωτογραφίες από την κατασκευή, ενώ εγώ παρατηρούσα το εξωτερικό της και σημείωνα, δεν χρειάζεται να πούμε πού, τα σύμβολα που εμφανίζονταν πάνω της. Όσο περισσότερο την παρατηρούσα, τόσο περισσότερο άρχισα να ανησυχώ, μιας και την κατασκευή έκανα λάθος. Λοιπόν, όλα εγώ παρατηρούσα. Λοιπόν, μιας. Όσο περισσότερο την παρατηρούσα, είμαι σίγουρος. Ναι, το ξέρα. Το ξέρα τώρα. Άρχισα να ανησυχώ. Μιας και τα σύμβολα έμοιαζαν, suspense, έμοιαζαν τρομερά με αυτά που είδαμε πάνω από τις στήλες. Τελικά το πληκτρολόγιο θα πιάσει πολύ καλό τόπο, πραγματικά. Τι είχε συμβεί πραγματικά σε αυτόν τον πλανήτη? Πού πήγαν όλοι, τι έγινε? Τι είχε συμβεί πραγματικά? Και ένα ερώτημα άρχισε να... Με κρίνετε, πως φάλω. Λοιπόν, όσο περισσότερο ένα ερώτημα άρχισε να δημιουργείται μέσα μου όσο περνούσε ο χρόνος που μελετούσα. Καθώς μελετούσα. Το ερώτημα είναι από πίσω. Τι είχε συμβεί λοιπόν σε αυτόν τον πλανήτη? Πού πήγαν όλοι, τι έγινε παιδιά, τι συνέβη εδώ πέρα? Μυρίζομαι ότι πάμε για οικολογική καταστροφή. Είμαι σίγουρος ότι πάμε για οικολογική καταστροφή. Ετοιμαστείτε. Spoiler alert. Λοιπόν, στο βάθος ναι, μπορώ να το αποστάρω να τα βλέπουν και άλλοι, μπορώ να το κοινοποιήσω και μπορώ να το κατεβάσω, να το κάνω και PDF. Εμένα αυτό που μου αρέσει. Μπορώ να το τραβήξω και να το πάρω και τυπωμένο. Είναι γαμάτο. Είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί έχει πολύ ωραίες ελιτοποίησεις από πίσω. Θα το δείτε. Πραγματικά ελπίζω να τα καταφέρω να το βγάλω και να σας το δείξω και εσάς. Λοιπόν, στο βάθος, καθώς σημείωνα συνεπαρμένος
από το Every Mamas. Every Mamita δεν είναι. Ε, Mamita δεν είναι. Λοιπόν, από το Every Mamas παρατήρησα με την άκρη του ματιού μου μια στο βάθος που δεν έμοιαζε τόσο με τις υπόλοιπες. Στο ύψιλον πάει. Every Mamas. Λοιπόν, εκτός με τις υπόλοιπες. Λοιπόν, μια τεράστια πύλη βρισκόταν στην πρόσωψή της. Σκαλιά ξεχώριζαν πάνω στα ανώτερα επίπεδα της. Ζήτησα από την... Δεν πειράζει, ωραίο είναι αυτό γιατί τουλάχιστον το κάνω σωστά. Ζήτησα από την Αφροδίτη να συνεχίσει να βγάζει φωτογραφίες και αποφάσισα να πάω μόνος μου προς την είσοδο που διέκρινα. Σβήσε το να, μετά το ζήτησα και ζήτησα, ναι σωστά, ζήτησα από την Αφροδίτη να συνεχίσει να βγάζει φωτογραφίες και αποφάσισα να πάω μόνος μου προς την είσοδο που διέκρινα. Δεν ξέρω, αλλά ένιωσα αυτό το νιώσιμο, ένιωσα κάτι να με τραβάει περισσότερο προς τα εκεί από ότι οτιδήποτε άλλο στην περιοχή, ακόμη και από την εντυπωσιακή κατασκευή. Βρισκόταν μπροστά μας μια αγωνία και μια λαχτάρα ξεχυνόταν από μέσα μου, κάτι που δεν μπορούσα με λόγια περιγράψω. Ναι, δεν είναι γαμάτο, δεν ακούγεται ωραία. Είναι και λίγο... Είναι πάρα πολύ εθιστικό. Γουστάρω να γράφω τρελά σε αυτό το πληκτρολόγιο. Το καλύτερο πληκτρολόγιο για να γράψεις ever είναι. Λοιπόν... Ναι.
Λοιπόν, αν και δεν είναι για δακτυλογράφηση τόσο, επειδή έχει κόκκινους διακόπτες, αλλά ακούγεται ωραία, ακούγεται τέλεια. Λοιπόν, κάτι δεν μπορούσα με λόγια να περιγράψω. Αφέθηκα λοιπόν, στο ένστικτο μου, αν και κάτι μέσα μου έλεγε ότι μπορεί να ιδιαίτερα μπορούσα να κάνω. Οπότε πάμε να δούμε. Πλησίασα λοιπόν αργά και μπήκα μέσα στην κατασκευή. Ανέβηκα ένα τα σκαλιά. Και πού μας έβγαλε αυτό? Oh fuck. Βρέθηκα. Μεγάλη. Λίγη ώρα αργότερα βρέθηκα σε μια μεγάλη. Είναι σε φάση. Θα πάω και ας μου βγει και σε κακό που λέει το τραγούδι. Αυτό. Θα πάω και ας μου βγει και σε κακό. Σε μουά. Σε μουά, le petit Constantin. Λοιπόν, πλησίασα αργά και ανέβηκα ένα-ένα τα σκαλιά με προσοχή. Λίγη ώρα αργότερα βρέθηκα σε μια μεγάλη αίθουσα. Ομοιά της... Ομοιά της... Που ομοιά της... Που ομοιά της δεν είχα ξαναδεί. Δεν είχα... Θα μπορούσε. Ίσως να λάτρευαν τον ήλιο τους. Θα μπορούσε να λατρεύουν τον ήλιο τους. Πάνω από την είσοδο βρισκόταν χαραμένο ένα μπλε τυρκουάζ. Τυρκουάζ είναι. Βασικά, anyway, ας το πούμε ότι είναι τουρκουάζ. Ναι, σίγουρα παίζει. Άρα, κάναμε καλή επιλογή που διαλέξαμε τον ήλιο και όχι τον πλανήτη, α. Λοιπόν, ένα τουρκουάζ αστέρι. Και ήταν η πρώτη φορά, μπορώ να πω. Που παρατήρησα αυτό το χρώμα σε αυτό παρατήρησα αυτό το χρώμα σε αυτό το πλανήτη από την αρχή της αποστολής μας. Το μεταξύ, να το πούμε τώρα σε φάση, η αίθουσα ήταν μισοκατεστραμμένη, έτσι. Η αίθουσα ήταν τεράστια, φτάνοντας τα εκατοντάδες μέτρα. Ας δώσουμε το γιγαντιαίο σε πλάτος και μήκος. Στους τοίχους στους φθαρμένους τοίχους στους φθαρμένους από το χρόνο τοίχους ήταν χαραγμένες
καλυσμένες. Κάνει αντίθεση το γαλάζιο με το κίτρινο πορτοκαλί, ίσως είναι συμβολικό, θα μπορούσε. Άνετα θα μπορούσε, ναι. Και επίσης και αυτό που γράφουμε εμείς είναι τυρκουάζ ο γαλάζιο. Στον πλανήτη χρόνο, στον πλανήτη χάπι, κανείς δεν κάνει... Α, για κάποιο λόγο μου έρχεται αυτό το τραγούδι στο μυαλό. Λοιπόν, από την αρχή της αποστολής μας, από το χρόνο με όμικρον, γιατί το γράψαμε ωμέγα. Λοιπόν... λοιπόν... Στους φθαρμένους από το χρόνο τείχους ήταν χαραμένοι, χαραγμένες αψίδες και μισογκρεμισμένοι μη στο κέντρο που στα μάτια μου θύμιζαν φάμε copyright. Έχω χρόνια να ακούσω μικρό μισογκρεμισμένη τύχη. Μισογκέρμι, μπράβο. Γκρεμισμένοι κύκλοι που στα μάτια μου θύμιζαν το φως και το σκοτάδι. Θύμιζαν τους πλανήτες. Που μέρος τους πήραμε τώρα φόρα. Λοιπόν, ναι. Αψίδες. Λοιπόν. Ναι. Που μέρος τους ήταν και αυτός και ο Λόθαρ. Μέρος τους ήταν και ο Λόθαρ. Γιατί Λόθαρ λένε τυπικά του πλανήτη, έτσι ονομάσαμε. Στο κέντρο. Λοιπόν, στο κέντρο υπήρχε δέσποζα, ξεχώριζα. Στο κέντρο ξεχώριζε ένας τεράστιος, μια τεράστια σφαίρα, όμοια. Λοιπόν, στο κέντρο ξεχώριζε μια τεράστια σφαίρα, όμοια με το... με αυτή της συσκευής έξω. Έτσι δεν είναι. Πολύ μεγαλύτερη όμως. Πολύ μεγαλύτερη όμως. Και λαμπρότερη. Το πιο εντυπωσιακό όμως ότι από την οροφή λέτε. Δυστυχώς είναι λίγο, θα χάσουμε όλο το υπόλοιπο, οπότε αναγκαστικά εκεί πέρα, εντάξει, θα με ακούνε να το διαβάζω, στο τέλος θα το πάρετε εκτυπωμένο, ελπίζω, εκτυπωμένο, τέλος πάντων βγαλεμένο. Λοιπόν, το πιο εντυπωσιακό όμως είναι ότι από την οροφή, τώρα αυτό πώς το περιγράφεις, λέγεται LAG for a dead world, κάπως έτσι νομίζω, να σας πω ακριβώς 150%, λοιπόν, λέγεται LAG, ναι. Να σας το γράψω κιόλας. Λοιπόν, Elegy for a Dead World. Η προφορά μου, η άθλια. Λοιπόν, να σας το σημειώσω. Elegy. Ελεγία δηλαδή, για ένα νεκρό κόσμο.
LG for a dead world. Αυτό είναι επειδή το παιχνίδι, όποιος θέλει να το τσεκάρει στο Steam το χρησιμοποιώ. Λοιπόν, ω, δυστυχώς παιδιά, δυστυχώς είναι λίγο, δεν είναι εύκολο γιατί θα χαθεί όλο το υπόλοιπο, είναι μακρόστενο, οπότε καταλαβαίνετε, τέλος πάντων, δεν πειράζει, όσο πάει. Σας έχω τυραννίσει σήμερα, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, τώρα, πολύ μεγαλύτερο όμως και λαμπρότερο, το πιο εντυπωσιακό όμως είναι ότι από την οροφή, τι έκανε αυτό, πώς θα το περιγράψω που πέφτει κάτω. Είναι σαν αστερόσκονη. Πώς είναι αυτό που βάζουν στα... σαν γλίτερ, γλίτερ. Κάπως έτσι δεν θα το έλεγε κάποιος. Εν τω μεταξύ δεν ακούγεται το ήχος από πίσω. Λοιπόν, είναι σαν γλίτερ. Το θέμα όμως πώς το περιγράφεις τώρα αυτό. Ας αφαιθούμε συναισθηματικά. Μερικές φορές πρέπει να αφήνεσαι συναισθηματικά και να αφήνεις το συνέστημα να σε επηρεάζει καθώς γράφεις. Λοιπόν, το πιο εντυπωσιακό όμως είναι ότι από την οροφή, τη μορφή βροχής, χρυσής βροχής, έπεφτε σαν διάτοντες στέρες. Τι λέτε, σαν σπίθες είναι, ναι, νυφάδες, αν και δεν έχουν το σχήμα κάπως έτσι. Λοιπόν, το πιο εντυπωσιακό όμως είναι ότι από την οροφή με τη μορφή χρυσή μορφής, υπό τη μορφή με τη, ας πούμε το υπό, είναι η καλύτερη τέτοια. Λοιπόν, υπό τη μορφή χρυσή μορφής έπρεπε να διάδοτες αστέρι, συχνή από ενέργεια. Μια ενέργεια που μια της νύχτα κρατάει ξαναδεί μέχρι τώρα σε όλο το γνωστό σύμπαν. Δεν ξέρω αν μπορώ και αν υπάρχουν τα λόγια για να το περιγράψω, αλλά ναι, ήταν μια χρυσή βροχή με σταγόνες, με σαπαλές, πιο πολύ από το χιόνι. Λοιπόν, ναι, θα μπορούσε. Έμοιαζαν. Δεν μας παίρνει άλλο, οπότε πρέπει να συνεχίσουμε λίγο πιο δίπλα. Πάμε να δούμε λίγο. Υπάρχει κάτι άλλο. Όπα, κάτσε, κάτι υπάρχει εδώ, κάτι νιώθω. Oh. Ακούτε, περιμένετε λίγο. Ακούστε. Ενδιαφέρον. Όπως έλεγε και ο Δεύτερος, εγώ δεν είμαι ποιητής, εγώ είμαι στιχάκι που λες πριν. Λοιπόν, πάμε να ρωτήσουμε λίγο εδώ.
Πλησίασα, οπότε πλησίασα, αυτό έκανα. Πλησίασα. Κι άλλο. Μαγεμένο. Ου, πολύ καλό αυτό. Μαγεμένος. Εκστασιασμένος από αυτό που έβλεπα, είναι καλύτερο. Θα μπορούσε. Εκστασιασμένος από αυτό που έβλεπα, κοιτώντας. Πάντα μπροστά. Πάνω. Τότε. Κατάλαβα. Αυτό που μου έκανε περισσότερο εντύπωση είναι πως η σφαίρα έμοιαζε να είναι ζωντανή και να έχει τη δική της συνείδηση. Έχω την αίσθηση, αλλά δεν είμαι σίγουρος πως άκουσα μια λεπτή δόνηση που έμοιαζε με ανάσα, ανάσα ενός κόσμου που αργοπεθαίνει. Δεν ξέρω αν ήταν η φαντασία μου, αλλά για λίγο ένιωσα μέρος της κι εγώ. Και παρόλο και ξαφνικά πεφαίνει, πέφανε. Είναι σε φάση που το φως της σβήνει, οπότε αργοπεφαίνει. Σβήνει το φως. Τι λέω. Αργοπεθαίνει. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι η φαντασία μου, αλλά για λίγο ένιωσα μέρος της κι εγώ. Και ξαφνικά μια εξάντληση κυρίευσε όλο το σώμα. Τρομαγμένος. Γράψω από κάτω. Τρομαγμένος λοιπόν. Τρομαγμένος. Συνέχισα να προχωρώ κατά μήκος της αίθουσας. Μη μπορώντας να συνειδητοποιήσω τι ήταν αυτό που ήταν αυτό. Δεν χρειάζεται να πω παραπάνω σε αυτό. Πάμε να δούμε τι υπάρχει. Καθώς απομακρυνώνω, στο βάθος μια παρόμοια είσοδος με αυτή από την οποία
Μπήκα. Υπήρχε για να με οδηγήσει όπως φαινόταν από τα σκαλιά που προέβαλαν από αυτή. Καλή συνέχεια, Ρερίκο, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, ελπίζω να πέρασες καλά. Καλή συνέχεια. Προς τα πάνω. Όσο πλησίαζα προς αυτήν, προς αυτήν, η ανάσα άρχισε να ξεθοριάζει και να φθήνει βήμα, το βήμα πίσω, έως ότου πλέον η σιγή κυριάρχησε στο χώρο και το μυαλό μου. Καλό. Συνεχίζουμε. Για πάμε να δούμε. Πόρτες πολλές βλέπω. Και φαίνεται ότι είναι εξωτερικός χώρος, γιατί φαίνεται και το προ... Λοιπόν. Όλες... Ξαφνικά... Τα σκαλοπάτια αυτά... Με οδήγησαν στην οροφή. Στο πάνω κορφή, λες κορφή. Στην άκρη έκατσα λίγο. Έμοιαζε πολύ με ένα δικό μας γήινο διελιστήριο. Γήινο, ανάποδα τώρα στο γήινο, Χριστέ μου. Γήινο, ήταν από τη γήινη. Με το ήττα γιώτα. Γήινο. Δηληστήριο. Με τους πυργοειδείς. Σωλήνες να φτάνουν. Σε εμάς οι καπνοδόχοι.
στο κέντρο φάνηκε ότι βρισκόταν η κατασκευή που είχαμε δει έξω και πρόσεξα ότι η Αφροδίτη ακόμη ασχολούνταν με αυτή. Κανάλια και αγωγή από όλους τους σωλήνες κατέληγαν στο κτίριο το οποίο βρισκόμουν. Καλά, δεν πάμε μέχρι εδώ, τι λέτε? Αφού πήρα μερικές ανάσες, και λίγο φάρισα, ότι η Αφροδίτη πολύ σωστά. Μ' αρέσει γιατί το βάζεις και με κεφαλαίο. Ο ήχος αυτός είναι όχι δικός μου, νομίζω ταιριάζει. Λοιπόν, και αναθάρισα. Πήγα μερικές ανάσεις και λίγο αναθάρισα. Αποφάσισα να συνεχίσω την εξερεύνηση. Μπήκα στην πρώτη πόρτα που βρήκα ανοιχτή μπροστά μου. Μπήκα στην πρώτη πόρτα από... Ναι. Μπήκα στην πρώτη πόρτα που βρήκα ανοιχτή μπροστά. Τέτοιος είμαι. Μπαίνω σε όποια πόρτα βρω, σε όποια πόρτα μπω. Ναι, είπα να είναι λίγο πιο χαλαρό, να είμαι σε φάση χωρίς πολλά έντονα, ξέρεις. Νομίζω ότι όντως ταιριάζει. Στην πρώτη πόρτα. Στην πρώτη πόρτα που βρήκα ανοιχτή μπροστά μου. Σε ένα μπροστά μου, η οποία άνοικε σε ένα κτίριο αρκετά ταλαιπωρημένο και κατεστραμμένο από... Άνοιξα μια πόρτα και μπήκα, άνοικε. Ανήκε, αλλά δεν ανήκει πια. Άνοιξα μια, βρήκα δύο πόρτες, έχει ζωή, άνοιξα μια και μπήκα. Λοιπόν, από το χρόνο. Πριν όμως προχωρήσω, ψήξα ένα παράξενο σχέδιο στον τοίχο αυτού του κτηρίου. Κατεστραμμένο σαν και μένα. Λοιπόν, όρθε ένα παράξενο σχέδιο στον τοίχο αυτού του κτηρίου. Λοιπόν, το σχήμα αυτό, προσέξτε το τώρα. Εμένα μου θυμίζει πάρα πολύ, δεν ξέρω σε εσάς, μου θυμίζει πάρα πολύ ένα μαγνήτη ο οποίος κάτι τραβάει, έτσι. Θύμιζε. Πάρα πολύ τους δικούς μας γήινους μαγνήτες και φαινόταν σαν
Φακό, με το φακό θα πάω. Έχει στο κράνος φως. Λοιπόν. Λοιπόν, και φαινόταν σαν να είναι ο μαγνητής και φαινόταν σαν να έλκει. Κάτι από... νομίζω ότι είναι το καλύτερο παιχνίδι φυσικό αυτό, πραγματικά. Πραγματικά, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Κάτι από ψηλά. Δεν ξέρω. Αλλά σιγά σιγά άρχισα να νιώθω. Να νιώθω. Σωστά. Είσαι φάση και λες, άρχισα να νιώθω και λέει, να νιώθω να το διορθώσω, να το γράψω σωστά. Νιώθω τα κομμάτια του παζλ να ενώνονται. Να ενώνονται. Ενώνω. Ναι, τι, αχ, πω που μου ξέφυγε αυτό. Σαν να έλκει, θέλω να γράψω. Γράψω το να. Να. Ας το κόψουμε αυτό. Control X. Ωραία. Ας το αφήσουμε εδώ αυτό και ας πάω λίγο πιο δίπλα να γράψω άλλο γιατί δεν με παίρνει. Control V. Πάμε πάλι πίσω. Τσουκ. Οπ. Γεια σας, ήρθα να το διορθώσω. Ενώνονται. Πού του. Κάτσε. Αχ, Θεέ μου. Αλλού ήθελα να το γράψω. Έχω ζαλιστεί. Sorry, παιδιά. Απλά νιώθω λίγο ζα... Ω, control V. Ναι. Δεν πρόλαβα, είδες, δεν το έχω γράψει ακόμα. Λοιπόν, ενώνονται, ναι, σωστά. Πολύ ωραία. Να εντώνονται μέσα μου. Δεν ξέρω, δεν νομίζω πάρα πολύ. Τελειώνει τώρα. Ελπίζω να τελειώνει. Και σιγά βαρέθηκεσαι. Μου ξεφεύγουν αρκετά η αλήθεια, ναι. Και ευτυχώς που με διορθώνεται γιατί αλλιώς να παίρνει μορφή. Ήταν άραγε αυτό που φανταζόμουν! Έφτασαν. Θα το αφήσω εδώ έτσι. Θα το αφήσω στο μετά. Έφτασαν. Άραγε. Είναι μια σφαίρα Dyson χωρίς να είναι σφαίρα Dyson. Πόσο γαμάτο είναι αυτό. Έφτασαν. Άραγε. Σε αυτό το βαθμό επιστήμης και τεχνολογία. Γιατί μην ξεχνάμε, είμαστε και φυσικοί. Λοιπόν, ειλικρινά όμως, ναι. Έφτασαν άραγε σε αυτό το βαθμό επιστήμης και τεχνολογίας. Και τι έγινε? Τους θυμί. Με τους δημιουργούς αυτούς. Πού πήγαν? Τι τους συνέβη? Νομίζω ότι σύντομα... Γενικά, άμα δεν το έχετε καταλάβει έτσι όπως το κόβω, αυτοί τι κάνανε, κάνανε μια μαγιά και αρχίσαν και τραβούσαν ενέργεια από τον ήλιο. Για κάποιο λόγο μάλλον τα κάνανε μαντάρα. Λοιπόν... Νομίζω... ότι... σύντομα, ότι πολύ σύντομα... όλα αυτά τα ερωτήματα που με ταλάνιζαν με ένα λάμδα ή δύο. Από την ταλάντο εσύ αραμένα. Συνέβη, ήταν αλήθεια, συνέβη και αυτό. Λοιπόν, συνέβη. Νομίζω ότι πολύ σύντομα όλα αυτά τα ερωτήματα που με ταλάνιζαν, λοιπόν, θα έπαιρναν. Την απάντησή τους. Λέει!
Νομίζω ότι πολύ σύντομα λοιπόν. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά είναι πολύ. Δεν είναι πολύ τρικαδόρικο. Είναι πολύ ωραίο. Σαν να ανακαλύπτει σιγά σιγά. Σαν να είσαι detective και σιγά σιγά προχωράς και ανακαλύπτει τι συμβαίνει. Για πάμε να δούμε. Είστε έτοιμοι να δούμε τι θα δούμε. Υπάρχουν πολλά ακόμα. Ω, έχει πράγμα ακόμα. Και άλλο. Πάμε να δούμε τώρα. Έχουμε μακρύ. Είναι μακρύ ο δρόμο προ την Αθήνα, παιδιά. Φακ! Δεν πιστεύω. Θα ξεκινήσω έτσι, δεν το πιστεύω. Είμαι σίγουρος ότι κάτι θα πήγε. Βλέπεις, έχει δύο άτομα μέσα. Μήπως συνδέονται με τα σύμβολα στις πυραμίδες. Όχι, θα μπορούσε, δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα. Μαζί θα το ανακαλύψουμε. Θα μπορούσε. Λοιπόν. Μοιάζει, όντως, μοιάζει με πω. Ναι. Εννοεί σε φάση και με τις πυραμίδες και σε φάση πώς είναι η σαρκοφάγη. Ε. Θα μπορούσε. Αλλά ήταν σαρκοφάγη για να βγουν ξανά, κάπως έτσι. Τι λες, νομίζω κάπως έτσι θα το πάμε. Λοιπόν, είναι ακόμη εδώ, πάγωσαν τους εαυτούς τους για να αντέξουν στον χρόνο. Το πρώτο πράγμα. Απίστευτο, το πρώτο πράγμα. Πλάκα, πλάκα. Το πρώτο. Προσπαθώ να δημιουργήσω την έκπληξη τώρα. Το πρώτο πράγμα. Ήταν. Δύο. Κρυογενετική θάλαμη σε. Το πιο πιθανό είναι αυτό. Ναι. Προς τα εκεί πάει μάλλον, ναι. Ήταν δύο κρυογενετική θάλαμη. Ήταν δύο κρυογενετική θάλαμη. Έμοιαζαν τρομερά με φάγη. Να ήταν άραγε ακόμη ζωντανή. Βάλ το λες αυτό, αλλά ο Βάλ δομημένο ο Βάλ. Λοιπόν, ήταν. Στηριζόμενα σε τέσσερα. Περισσότερο έμοιαζαν έντομα που απλά ακουμπούσαν στο τοίχο. Τοίχο. Σα. Σαϊσαν, σα.
Περίμενε τώρα να το δω. Oh fuck yeah. Έξι πόδι. Μάλιστα. Ξκάνθαρος σκαράπτουν τον ήλιο σήμερα στις αρχές του Αιγύπτου. Μάλιστα. Κατάλαβα. Το έχω. Ωραία. Βασικά περίμενα, θα το σβήσουμε αυτό. Μετά θα το προσθέσω. Μισό να το συνδέσω. Έρεαν. 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 Είναι σωστό. Έρε. Αρχαία ελληνικά. Εμείς είμαστε στα σύγχρονα ελληνικά. Λοιπόν. Και το ένα σωστό και το άλλο. Στα αρχαία είναι με δύο. Έρεαν. Έρεαν. Έρεε μάλλον. Ένα. Ου, fuck. Το χρώμα είναι ακριβώς το ίδιο με το αστέρι που έχει πάνω από την πόρτα. Οπότε. Έρε. Ένα. Παχύρευστο. Υγρό. Το χρώμα του οποίου για δεύτερη φορά θα παρατηρούσα σήμερα. Πίσω τους είχαν στον τοίχο πίσω τους, μάλλον θα το πάμε λίγο έτσι για να το βάλω και με τους καραβαίους, στο τοίχο πίσω τους υπήρχε ζωγραφισμένος ένας χρυσός ήλιος. Ήλιος. Ίδιος. Με τη σφαίρα που είδα πριν, αλλά και έξω. Παγίρευστο. Ναι. Ναι, ναι. Διόρο, ε. Ενδιαφέρον. Είσαι σίγουρη ότι είναι με διόρο. Με διόρο. Γιατί αμφιβάλλω, πραγματικά. Ποιος είμαι εγώ να πω για ορθογραφία. Λοιπόν. Σαν έντομα που ακούγονταν στον τύπο. Και τότε μου ήρθε. Και τότε. Και τότε. Η αναλαμπή πέρασε. Μια αναλαμπή πέρασε, περνάει ένα αναλαμπή.
που ενθάλαμοι αυτοί έμοιαζαν με έντομα που απλά κουμπούσαν στον τοίχο, πάνω στον ήλιο. Τότε... Όπα, βάλω και το αποσβολωμένος για να ταιριάζει και με τους καραβαία. Σα λέξη. Να δούμε τι κάνουμε, αν είναι σωστό το αποσβολωμένος. Με όμικρον ωμέγα προφανώς, σιγά μην ήταν σωστό. Προφανώς, ανάποδα είναι. Ο ζωβόλος είναι όμικρον λωμένος. Συνειδητοποίησα. Πόσες φορές συνειδητοποίησα σήμερα, πολλές φορές συνειδητοποίησα. Λοιπόν, συνειδητοποίησα. Μάλλον, προσβολωμένος καθώς κοίταζα. Καθώς κοίταζα προσβολωμένος, θυμήθηκα μια εικόνα που είχα δει. Να βάλουμε και το παιδικό στοιχείο. Παιδί. Όταν είχαμε επισκεφτεί το μουσείο Αιγυπτιακής ιστορίας στο Λούβρο. Πολύ συνειδητοποιημένος, όντως. Λοιπόν, είχαμε επισκεφτεί στο Λούβρο, γιατί ο πατέρας πήγαινε στο Λούβρο πάντα. Λοιπόν, θα ήθελα να πάω πλάκα. Στο Λούβρο. Δύο σκαραβαίους. Που όρθιοι στα μπροστά τους χέρια κρατούσαν τον ήλιο, και να η ίδια εικόνα μπροστά μου. Μόνο που οι αρχαίοι αυτοί δεν ήταν φαραώ. Εγώ είμαι μέσα. Θέλω να πάω Αίγυπτο. Κάποια στιγμή θέλω πάρα πολύ. Είναι από τα παιδικά μου όνειρα Αίγυπτος. Θα ήθελα πάρα πολύ. Είναι από τα πράγματα που ως παιδί πραγματικά έλεγα, μία φορά στη ζωή μου θα με αξιώσει ο Θεός. Αν υπάρχει, δεν υπάρχει, δεν ξέρω, αλλά μία φορά στη ζωή μου θα πάω. Θέλω πάρα πολύ να πάω να δω τη Σφίγγα. Δεν ξέρω γιατί, αλλά από παιδί με μάγευα. Και άμα καταφέρω να κατέβω και πιο κάτω, θα ήθελα να πάω και εκεί στο Ραμσί, που είναι ο ναός του Ραμσί κατεβαίνοντας προς τον Νείλο. Είναι όνειρο ζωής, δεν ξέρω, κάποια στιγμή. Υπάρχουν διάφορα μέρη τα οποία θα ήθελα να πάω. Είναι η Αίγυπτος, πολύ θα ήθελα να πάω στο Παρίσι, στο Λούβρο, πάρα πολύ. Σκωτία θέλω να πάω κάποια στιγμή, ποτέ δηλαδή, αλλά κάποια στιγμή ελπίζω. Για αρχή. Εν τω μεταξύ, ιστορία, θα την πω εδώ την ιστορία. Δεν ξέρω αν το έχω αναφέρει ή όχι, αλλά ο αδερφός του προπάπου μου, ο προπάπος μου, ο πατέρας της γιαγιάς μου, είχε το επώνυμο Καλούλης. Λοιπόν, και ο προπάπος μου με τον αδερφό του είχαν φύγει, ήταν τότε, ήταν πιτσιρικάδες, 1880 κάτι ήτανε. Αποφάσισαν να ξενιτευτούν, να μεταναστέψουν. Έμεναν σε ένα χωριό της Βορείου Μικράς Ασίας, εκεί στα στενά στον Ελίσπουντο, ο Άγιος Γεώργιος λέγονταν το χωριό.
Λοιπόν, και αποφάσισαν ο ένας να πάει Αμερική, ο προπάπους μου πήγε Αμερική και ο αδερφός του προπάπου μου πήγε στην Αλεξάνδρεια. Ο προπάπους μου πήγε Αμερική, δούλεψε. Έχω ένα ρολόι που το έχει φέρει από την Αμερική, το οποίο το κουρδίζεις, είναι του 1800 κάτι, το κουρδίζεις και ακούγεται μελωδία. Το έχω ακόμα μέχρι σήμερα. Λοιπόν, και όχι μόνο, και η τεχνογνωσία και όλα που λες. Και που λέτε, ο παππούς μου, προπάπους μου μάλλον, γύρισε, πήγε στη Μικρά Ασία, παντρεύτηκε, έφτιαξαν ένα σπίτι εκεί με την προγιαγιά μου και είχαν το σπίτι τους, ρε παιδί μου, και άνοιξαν ένα μαγαζί, ένα παντοπολείο. Μετά από λίγα χρόνια ο προπάπους μου αποφάσισε να γίνει παπάς. Τώρα μην ρωτάτε γιατί, δεν ξέρω πώς, τι και γιατί, αλλά αποφάσισε να γίνει ιερέας. Αλλά είχαν και το παντοπολείο ταυτόχρονα και πουλούσαν και. Στην καταστροφή, όταν έγινε η καταστροφή της Σμύρνης, ο άλλος αδερφός έμεινε στην Αλεξάνδρεια, παντρεύτηκε ή έμεινε. Ο άλλος του αδερφός, ναι, ξαναλέω, έμεινε εκεί. Τέλος πάντων, γίνεται η καταστροφή της Σμύρνης και φεύγουν. Καταρχάς, έγιναν δύο καταστροφές. Όσο και να είναι, έγινε το 1919 το πρώτο πράγμα που τους έδιωξαν από τα σπίτια τους. Το 1919 τους έδιωξαν για πρώτη φορά, τότε με το Ποντιακό. Φεύγουν λοιπόν την πρώτη φορά και πηγαίνουν στην Καλαμάτα πρόσφυγες. Μετά από λίγο καιρό έρχεται η ειδοποίηση ότι μπορούν να ξαναγυρίσουν στα σπίτια τους. Οπότε τα μαζεύουν από την Καλαμάτα και φεύγουν και ξαναπάνε στον Ελίσποντο. Τέλος πάντων, γίνεται, περνάνε κανένα δύο χρόνια, το 2021-2022, έρχεται η ώρα της κανονικής καταστροφής. Εκεί που λέτε, σε φάση, σηκώθηκαν και έφυγαν. Ήταν σε ένα χωριό, όπως είναι το χωριό το δικό μου από τη θάλασσα, γύρω στα 5 χιλιόμετρα περίπου απήχε το. 5 με 6 χιλιόμετρα το χωριό από τη θάλασσα, από τον Ελίσποντο. Εκεί λοιπόν ήταν το λιμάνι και μαζευόταν τα καράβια για να τους μαζέψουν. Λοιπόν, καθώς έμπαιναν οι Τούρκοι λοιπόν μέσα στο τέτοιο για να τα σπάσουν όλα, φώναζε ο παππούς μου, ρε παιδί μου, ελάτε, πάρτε ό,τι έχω μέσα στους Έλληνες που ήταν να φύγουνε, πάρτε τα να μην τα φάνε οι Τούρκοι, ρε παιδί μου, πάρτε τα τουλάχιστον εσείς ό,τι είναι, αφού θα τα κάψω, θα τα κάνω, κάντε το. Τέλος πάντων, πάνε στο καράβι, ανεβαίνουν. Το αστείο είναι, ο παππούς μου δεν νοιάζονταν ούτε για λεφτά ούτε για τίποτα. Έφυγε έτσι, ρε παιδί μου. Το μόνο που τον ένοιαζε είναι στον δρόμο, καθώς έφτασαν στο λιμάνι, να γυρίσει πίσω τρέχοντας και να πάρει την εικόνα του Αγίου Γεωργίου από την εικόνα. Δηλαδή, σε φάση, μαζεύονται στο λιμάνι, είναι να φύγουν και θυμάται ότι έχουν αφήσει την εικόνα του Αγίου Γεωργίου στην εκκλησία. Και για να μην την καταστρέψουν οι Τούρκοι, λοιπόν, σηκώνεται και φεύγει και πάει να πάρει την εικόνα. Εν τω μεταξύ, οι Τούρκοι είχαν μπει ήδη μέσα στην πόλη και στο χωριό και το έκαιγαν. Λοιπόν. Και το αστείο είναι ότι αυτή είναι η πρώτη μυθολογική. Είναι λίγο περίεργη φάση. Όλοι απόρρισαν πόσο γρήγορα πήγε και ήρθε. Για κάποιο λόγο, σε όλους φάνηκε πάρα πολύ παράξενο πόσο γρήγορα πήγε και ήρθε στο. Μέσα σε 5-10 λεπτά το τέτοιο είχε πάει και είχε έρθει κρατώντας την εικόνα στα χέρια του. Κανένας δεν κατάλαβε ποτέ πώς έγινε και ήρθε τόσο γρήγορα. Ο παππούς μου δεν το είπε ποτέ σε κανέναν τι συνέβη και πήγε και έφερε την εικόνα τόσο γρήγορα. Είναι ένα πράγμα το οποίο είναι σαν urban legend στην οικογένεια. Τέλος πάντων, ανεβαίνουν στο καράβι, φεύγουν και είναι τώρα στον δρόμο, πρώτη στάση Λίμνος. Και στο καράβι το αστείο ήταν ότι, επειδή έφυγε ο παππούς μου, έβλεπε όλους τους. Όσους είχε βοηθήσει και καλά τους έδωσε όλα τα υπάρχοντά του και αυτά για να μην τα φάνε οι Τούρκοι. Ξέρεις, ήταν ο παππούς μου, είχε 4-5 παιδιά. Πόσα είχε, 4 προπάπους. Λοιπόν, και έδινε. Σε φάση, όλοι μαγείρευαν, έφτιαχναν από τα τρόφιμα που είχαν πάρει. Και αυτός, επειδή έφυγε, ρε παιδί μου, έτσι, και το μόνο που σκεφτόταν να σώσει ήταν η εικόνα και αυτά, του είχε κάνει τρομερή εντύπωση ότι κανένας δεν φιλοτιμήθηκε από όλους αυτούς στους οποίους είχε δώσει κομμάτια από το βιός του καθώς φεύγανε. Δεν είπε στα παιδιά του, πάρε ρε παιδί μου μια κουταλιά ζάχαρη ή κάτι. Τέλος πάντων, φτάνουν στη Λίμνο, περνάνε τα χρόνια και κάποια στιγμή έρχεται ειδοποίηση ότι πέθανε ο αδερφός του στην Αλεξάνδρεια. Ο παππούς μου στο χωριό ήταν μόνο με το μισθό του ιερέα, δεν είχαν καν μισθόν ιερέα τότε, δεν πληρώνονταν από το κράτος. Ήταν πολύ κακή η οικονομική κατάσταση του προπάπου μου. Ό,τι λεφτά είχε φέρει ήταν τα λεφτά που αγόρασε ένα σπίτι εκεί πέρα. Το σπίτι είναι στην αυλή μας ακόμα, ρε παιδί μου, 100 και 100 χρόνια. Είναι το μόνο πράγμα. Ό,τι λεφτά είχε καταφέρει και είχε σώσει, αγόρασε αυτό το σπίτι και εκεί έμενε με την οικογένειά του. Λοιπόν, έρχεται κάποια στιγμή, ενώ τα οικονομικά μας ήταν άθλια του προπάπου μου, ρε παιδί μου, τότε. Εν τω μεταξύ, έχω εικόνα και άμα αφήσω γένεια, είμαι ακριβώς ολόιδιος στο κούτελο. Στο κούτελο κυρίως και στο τέτοιο, και στην εμφάνιση είμαι. Το μόνο που αλλάζουν τα μάτια. Λοιπόν, ότι ο αδερφός του πέθανε και τον αφήνει τέτοιο. Τον αφήνει κληρονόμο.
Και ο προπάπους μου ήταν τόσο γαμωτό υπερβολικά καλός. Πραγματικά νομίζω ότι αυτό ρέει μέσα στις φλέτες μας από τότε. Και η κουβέντα που είπε ήταν ας τα κρατήσει όλα η γυναίκα του. Κρίμα είναι, γιατί να τα πάρω εγώ αφού είχε γυναίκα. Δεν ξέρω αν είχε παιδιά ή όχι. Είναι κάτι το οποίο ποτέ δεν έμαθα. Ας τα κρατήσει όλα η γυναίκα του. Τέλος πάντων, έκανε μία αποδοχή της κληρονομιάς και έκανε σαν τέτοιο τη γυναίκα του. Μετά από 1-2 χρόνια έμαθε ότι η γυναίκα του τον είχε δηλητηριάσει με τον εραστή της για να τον ξεφορτωθεί. Uber fail. Είναι αυτά τα ωραία. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και για να συνεχίσουμε εδώ με τους φαρό. Μόνο που οι αρχαίοι αυτοί δεν ήταν φαρό. Να ήταν ακόμα ζωντανοί. Λοιπόν, οικογενειακές ιστορίες. Λοιπόν, να ήταν άραγε ακόμη ζωντανή. Δεν έμεινα όμως μέσα ακόμη. Και δεν συγχαιρετάει κανεί έτσι αυτό. Δεν έμεινα. Δεν έμεινα όμως περισσότερο σε αυτό το... Έχω αρκετά τέτοια, η αλήθεια είναι. Έχω αρκετά τέτοια. Οι οικογενειακές ιστορίες του Κωνσταντίνου Σάλιακα κάποια... Έχω και πιο στενάχωρο. Έχω πολύ πιο στενάχωρες οικογενειακές ιστορίες. Αλλά αυτές είναι για μια άλλη φορά. Για μια άλλη φορά και πιο προσωπικά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η οικογένειά μου από τα παλιά χρόνια και από τις δύο πλευρές έχει αρκετές ιστορίες. Λοιπόν... Θα να σας πω μια πραγματικά στεναχωρή ιστορία. Λοιπόν, η ιστορία ξεκινάει. Κάποια στιγμή σας είχα αφηγηθεί το τέτοιο της αραπόμαντρας. Το περιστατικό της αραπόμαντρας. Η οικογένεια του παππού μου. Όχι της γιαγιάς μου, τώρα ήταν η οικογένεια της γιαγιάς μου. Η οικογένεια του παππού μου. Το έχω πει πολλές φορές, αλλά τη συνδέωνε με το χωριό κάποιες αστικές ιστορίες, κάποια urban legends. Γενικά στο χωριό είμαστε γνωστοί ως μουλαράδες, δηλαδή πεισματάρδες από τα τέτοια. Οι προγόνοι μου ήταν από τα Φαλακρά. Είναι κάποια βουνά στο βόρειο μέρος, τώρα δεν κατοικούνται, αλλά στα παλιά χρόνια όλοι μέναν εκεί, στα βουνά. Λοιπόν, οι προγόνοι μου έρχονται από τα Φαλακρά. Έτσι ονομάζονταν εκεί τα βουνά. Εκεί ήταν οι μάντρες μας, εκεί ήταν όλα. Είχαν τις μάντρες τους και το χειμώνα κατεβαίναν στο χωριό και όλο τον υπόλοιπο χρόνο ξανανεβαίναν με τα πρόβατα στα βουνά. Λοιπόν, ο προπάπους μου από εκείνη την πλευρά, ο Σάλιακας, είχε τρία παιδιά. Τη Σωτηρία, τον Παναγιώτη και τον Κώστα. Ο Κώστας είναι ο προπάπους ο δικός μου. Η πρώτη ήταν η Σωτηρία. Ο δεύτερος ήταν ο Παναγιώτης και ο παππούς μου ήταν ο μικρότερος. Λοιπόν. Η ιστορία της αραπόμαντρας δεν ξέρω αν την έχω αναφέρει σίγουρα νομίζω, αλλά θα σας την πω τώρα λίγο στα γρήγορα. Λοιπόν, η ιστορία της αραπόμαντρας ξεκινάει στο εξής. Είναι τελείως urban legend, αλλά το έμαθα κάποια στιγμή σε ένα σκηνικό όταν έβαζα πλακάκια με το αφεντικό μου στο χωριό. Και είχαμε πάει σε κάποια που πρέπει να ήμασταν συγγενείς. Πιτσιρίκα λεγόταν έτσι για αυτό το παρατσούκλι. Όλοι είχαμε παρατσούκλια στο χωριό. Λοιπόν, πάμε στο σπίτι της Πιτσιρίκας, η οποία ήταν 50 χρονών. Είχαν έρθει από την Αμερική και τους βάζουν πλακάκια. Και το πρώτο πράγμα που με βλέπει, εγώ τώρα 14-15 χρονών, το πρώτο πράγμα που με βλέπει είναι από τα μάτια μου λέει: εσύ Σάλιακας είσαι. Εγώ είχα μείνει κόκαλο. Μου λέει: όλοι οι Σάλιακες τα ίδια μάτια έχετε. Όλοι οι Σάλιακες στην οικογένεια από τα πόσα χρόνια πριν προπάπησα όλοι ακριβώς το ίδιο βλέμμα έχετε. Και. Μου λέει την ιστορία της αραπόμαντρας. Λίγο στα γρήγορα, αφού το έχω ξαναπεί. Μάλλον όχι, θα σας το πω σε ένα άλλο επεισόδιο. Θα σας το αφήσω να υπάρχει ένα τέτοιο. Αλλά τέλος πάντων, αυτή η ιστορία είναι συνδεδεμένη με τον τέτοιο. Με τον αδερφό του παππού μου. Πώς μεγάλωσε, πώς γεννήθηκε. Αυτός λοιπόν, που ήταν πρωταγωνιστής στην ιστορία της αραπόμαντρας και από αυτόν γενικά έχει συνδεθεί λίγο και η ιστορία της αραπόμαντρας. Μεγαλώνοντας, είχε γίνει ένα λάθος. Τότε με τον πόλεμο είχαν χαθεί τα χαρτιά και δηλώθηκε κατά λάθος ως ημερομηνία γέννησής του, η ημερομηνία γέννησης της μεγάλης του αδερφής. Με αποτέλεσμα, η οποία την είχαν χάσει στην κατοχή στην Αθήνα, άλλη μια ιστορία, τέλος πάντων, και τον κάλεσαν να πάει φαντάρος αμέσως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο, που σημαίνει λίγο πριν τον εμφύλιο. Λοιπόν,
Αυτή είναι πραγματικά τέτοια. Τέλος πάντων, όταν ήταν πιτσιρικάς, στα 15-16, είχε πάει στο Άγιο Όρος για να μάθει ξυλουργός. Ήταν ξυλουργός. Τέλος πάντων, στα 15-16, πήγε εκεί, γυρνάει κατά τα 17-18, του έρχεται το χαρτί και τότε ο στρατός, παιδιά, ήταν 4 χρόνια, κάπου τόσο. Τέλος πάντων, αγαπούσε μια κοπέλα στο χωριό. Την αγαπούσε και θέλαν να παντρευτούν. Λοιπόν. Έρχεται το χαρτί, φαντάρος, τώρα δεν μπορείς να πεις και όχι, τότε ήταν και περίεργα τα χρόνια. 4 χρόνια. Αυτά ήταν. Έφυγες 4 χρόνια και ξέρεις ότι θα ξαναδείς τον άλλο μετά από 4 χρόνια και είσαι καμιά διαμιώστο τόσο. Και δεν είχε τηλέφωνα και ιστορίες, ένα γράμμα και άμα. Πάει φαντάρος στην Κόρινθο, αυτό το ανακάλυψα μόνος μου πολύ μετέπειτα. Πάει στην Κόρινθο και από την Κόρινθο γίνεται δεκανέας τον πρώτο χρόνο και το δεύτερο χρόνο νομίζω ξεσπάει ο Εμφύλιος. Έρχεται κάποια στιγμή ένα γράμμα από την κοπέλα του ότι την παντρεύουν. Τώρα στον Εμφύλιο δεν μπορείς να πας και να πεις «Γεια σας, θέλω να πάρω άδεια». Γιατί το πρώτο πράγμα που είσαι σε φάση, σε βγάζουν λιποτάχτη κατευθείαν. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα λοιπόν τρελαίνεται και πάει στον διοικητή του. Του λέει το και το, θέλω να φύγω να πάω στο νησί. Υπάρχει λόγος σοβαρός, του λέει και το λόγο. Του λέει «Δεν μπορώ να σε βγάλω με άδεια, θα φας λιποτάκτης, κανένας. Μα σε βγάλω μπορεί να μην ξαναγυρίσεις πίσω, δεν υπάρχει περίπτωση να γυρίσεις πίσω να πας στον πόλεμο». Γιατί τότε ξεκινούσε ο Εμφύλιος, ήθελες δεν ήθελες φαντάρος, ίσως θα σε θέλω να σκοτωθείς, δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί δεν μπορείς να το άσετα θες, δεν θες, δεν μπορείς να πας να πεις ό,τι θες όταν είσαι φαντάρος. Λοιπόν, και του λέει «Θα σε στείλω, θα πας στο νησί, θα πας στο νησί. Αλλά με το που έρθεις θα σε στείλω στο γράμμο. Πρώτη γραμμή». Ναι. Χωρίζει στη δεύτερη σκέψη ο αδερφός του παππού μου. Ναι, χωρίζει στη δεύτερη σκέψη, το λέει. Τέλος πάντων, πηγαίνει στο νησί, ρε παιδί μου, και φτάνει μια εβδομάδα μετά το γάμο. Εντάξει. Τι να πεις εκεί και τι να κάνεις. Δεν ήταν και όπως είναι τώρα. Οι μεταφορές να πάρεις το καράβι, το αεροπλάνο και να πας. Λοιπόν, θα τη σκέψω τώρα να πας, να έχει γίνει όλο αυτό, να πας και να φτάσει μια εβδομάδα μετά το γάμο. Έτσι δεν μπορείς να κάνει κάτι. Τα μαζεύει ρε παιδί μου όλα πίσω. Τον πάνε στο γράμμο και σκοτώνεται. Έπεσε μια χειροβομβίδα μέσα στο ανάγχωμα που ήταν και τέλεστε. Το αστείο, τέλος πάντων, το συγκινητικό της υπόθεσης είναι ότι μετά από χρόνια το αδερφός μου μικρός έχει αυτό το όνομα, Παναγιώτης. Τέλος πάντων και... ήμασταν στην εκκλησία ρε παιδί μου και ήταν τώρα αυτή η οποία ήταν η κοπέλα τότε του θείου μου, του Παναγιώτη, του αδερφού του παππού μου και... φωνάζει η μάνα μου ρε παιδί μου, δεν τον είχε δει το μικρό, ήταν πρώτη φορά γιατί ήμουν Αθήνα και με το που ακούει τον η μάνα μου, το μικρό ήταν 3 χρονών τότε. Το που ακούει το όνομα Παναγιώτης βάζει τα κλάματα ρε φίλοι μέσα στον κόσμο. Μετά από τόσα χρόνια. Anyway. Αυτές οι ωραίες ιστορίες. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Για πάμε όμως να συνεχίσουμε όμως εδώ γιατί παρά ήταν λυπητερό αυτό. Ήταν άραγε ακόμη ζωντανή. Δεν έμεινα όμως περισσότερο σε αυτό το δωμάτιο, μιας και παρόλη την ήθελα να συνεχίσω να εξερευνώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα και τα υπόλοιπα δωμάτια τι έχουν μέσα. Ου, fuck, τι γίνεται εδώ. Δεν μπορούμε να πάμε δεξιά και αριστερά, άρα τι να έχει γίνει εδώ πέρα. Λοιπόν, δεν μπορείτε να φανταστείτε.
Πώς μπήκα στον επόμενο χώρο? Ένας κινητήρας. Μια δομή που έμοιαζε με κινητήρα. Ήταν θαμμένη. Ήταν το πουθέ. Ένα κατακόρυφο προς τα κάτω. Αλλά μ' αρέσει αυτή η μουσική. Πάμε σε αυτό, μ' αρέσει περισσότερο. Λοιπόν, σε ένα κατακόρυφο προς τα κάτω δωμάτιο. Το οποίο... Τι ώρα πιάσαμε? Πήγε 9. Ωραία, φίλε. Λίγο θα το τελειώσουμε. Ελπίζω να τελειώσει. Το οποίο εκτινόταν. Είναι μεγάλο προς τα κάτω. Εκτινόταν σε μεγάλο βάθος. Μάλιστα. Τοποθετημένη σε ένα κατακόρυφο. Κακόρυφο ήταν. Κατακόρυφο δωμάτιο. Το οποίο εκτινόταν σε μεγάλο βάθος. Καλώδια προεξήχαν δεξιά και αριστερά της κατασκευής. Να ήταν άραγε ένας κινητήρας. Ναι. Αφού τράβηξα σεκτικά φωτογραφίες από το χώρο πάνω από τη πλατφόρμα στην οποία στηριζόμουν, βγήκα έξω και άρχισα να ανεβαίνω σε μια τεράστια σκάλα που πάνω. Οπότε πάμε, εντάξει, το είδαμε εδώ, δεν έχει κάτι άλλο, πάμε προς τα έξω και πάμε να δούμε τι άλλο θα συναντήσουμε. Βγήκαμε προς τα έξω. Wow, αλλαγή σκηνικού. Wow. Θα το γράψουμε εδώ μία και για όλο. Και μάλλον καταλαβαίνετε τι παίχτηκε. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε, αλλά καταλαβαίνετε. Αλλά αν πεις ήσουν ήδη έξω, δεν περίμενες να μπεις εδώ για να το καταλάβεις. Δηλαδή σε φάση, εντάξει, για να πας, τον ήξερες ακόμα τον ήλιο. Βγαίνοντας έξω, η σκάλα στην οποία μπήκα οδηγούσε στο εξωτερικό. Σε ένα παγωμένο εξωτερικό. Πώς πάμε από την έρημο στο εξωτερικό, Το μεταξύ έξω ήταν κίτρινο, δεν ήταν μπλε, ήταν τελείως διαφορετική φάση. Περίεργη, ήταν λες και πας άλλη διάσταση, ενώ μεταξύ μου κάνει εντύπωση, γιατί αν ήταν κίτρινο κάτω, θα πρέπει να βλέπεις το μαύρο ήλιο. Αλλά δεν είναι σαν να έχει έκλειψη. Λοιπόν, για περίμενα λίγο, θέλω να δω λίγο όλο το... Κύχιον άνθρωπο, τι φάση. Οπ,
Να το. Τι λέμε τώρα σε αυτό. Θα τα πάρουμε όλα με τη μία. Δεν περίμενα να δω αυτό. Δεν ξέρω, αλλά κάτσε πώς θα το πάμε. Δεν ξέρω. Αλλά δεν περίμενα με τίποτα να δω αυτό που είδα ανεβαίνοντας τα σκαλοπάτια. Χιόνι παντού. Χιόνι και πάγος. Ήταν σαν να μπαίνω σε μια άλλη παράλληλη διάσταση. Ο χώρος ήταν τόσο διαφορετικός από ό,τι είχα δει ως τώρα. Κατεστραμμένα ήταν προσανατολισμένες προς έναν μαύρο. Βέβαια θα μπορούσαμε να πούμε ότι έκαναν διάτρηση σε διάσταση και τραβούσαν ενέργεια από άλλο ήλιο. Πολύ πιο γαμάτο δεν είναι αυτό? Φόσον ο δικός τους ήλιος υπήρχε ακόμα εκεί μέσα, αυτοί τραβούσαν ενέργεια από άλλον ήλιο. Γι' αυτό και έσταζε σαν βροχή ενέργεια. Έναν μαύρο ήλιο. Ποτέ δεν περίμενα ότι θα βλέπα μαύρο ήλιο σύζυγμα. Μα... ο ήλιος όμως έξω. Αν ήδη... ήταν κανονικός. Κανονικός. Ποιος ήλιος ήταν αυτός? Άρα... ήλιος... ήταν αυτός. Προχωρώντας, ξέρω που καχώντας. Λοιπόν, για πάμε στο προχωρώντας. Με 2 μέγα, προφανώς και είναι με 2 μέγα. Λοιπόν, προχωρώντας, μια τεράστια κατασκευή ήταν, παρατήρησε μάλλον, προχωρώντας, πέρασε μια, κάτω από μια η οποία, όπως φαινόταν, ήταν, λες να είναι φεγγάρι, αλλά θα φαινόταν ρε παιδιά αν ήταν. Εγώ πιο πολύ για ήλιο το κόβω, γιατί αν συνδυάσεις και το παγωμένο τοπίο, σημαίνει ότι μάλλον κατά πάσα πιθανότητα λες να έχει γίνει έκλειψη. Θα μπορούσε, αλλά ας το πάμε σε λίγο πιο φανταστικό, ας πούμε μπήκαμε σε άλλη διάσταση. Αυτό, γιατί είδες, χρειάζεται... Φακ! Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι το έκαναν όλο αυτό, τράβηξαν ενέργεια από έναν ήλιο για να καταφέρουν να διατηρήσουν τα σώματά τους για πάντα στον χρόνο. Η οποία όπως φαινόταν ήταν κατασκευασμένη
για να μετρά να τα γράφει τις εκφάνσεις του νεκρού. Ναι. Πώς την μετρόγιο μετράς, ναι. Λοιπόν, του νεκρού από... η οποία φαινόταν δεν κατασκευασμένη, έτσι εδώ. Μου θύμισε. Θύμισε. Πολύ. Τις υδρόγειες. Που είχαμε μικρή. Στο σχολείο για να βλέπουμε και να μετράμε τις συντεταγμένες. Σαν αστρολάβος είναι έτσι, γιατί ως αστρολάβος είναι στο χώρο. Μόνο που εδώ είχαμε να κάνουμε. Μ' αρέσει γιατί παρατηρείς κάθε τέτοιο και μ' αρέσει γιατί... Ναι, μ' αρέσει. Λοιπόν, μόνο που εδώ είχαμε να κάνουμε με ένα τεράστιο διαστάσεων αστρολάβου. Και από ό,τι είδα μέχρι... ήταν ζωτικής σημασίας για τη κατασκευή του έργου αυτού. Και προσέξτε πως το πετάω στον κόσμο τον οποίο ήρθε. Ποτέ δεν, αυτό με το κόμμα ναι, είναι ένα μικρό κουτιό. Από ό,τι είδα μέχρι τώρα ήταν ζωτική σημασία για την κατασκευή του έργου αυτού στον κόσμο τον οποίο ήρθα. Πάμε να εξερευνήσουμε. Oh fuck. Εδώ γίνεται πολύ σημαντικό όλο αυτό. Μα τι ήταν αυτό. Oh. Τέλειωσε. Μάλλον τέλειωσε. Οπότε πάμε να δούμε, να κάνουμε την κατακλίδα. Τέλειωσε. Οπότε πάμε να βάλουμε το τέλος μας. Τελικά αυτό κρύβονταν πίσω απ' όλα. Τελικά αυτό ήταν πίσω απ' όλα. Όλα. Ένας αρχαίος, πολύ απίστευτα χρώματα, ναι, θα περάσουμε να τα δούμε και λίγο, πολιτισμός, διψασμένος για ενέργεια και αθανασία, σία, θυσίασε τόσο το δικό του κόσμο όσο και τον ήλιο ενός άλλου παράλληλου. Είναι πιο μεγάλο το μέγεθος όμως το κλωσκευτής από το να το πάμε μόνο σε αυτόν τον κόσμο. Ας καταστρέψουμε και έναν άλλο κόσμο παράλληλα, θα είναι πολύ πιο γαμάτο. Ενός άλλου παράλληλου κόσμου. Καλά, δεν ξέρω κατά πόσο κολλάει να ανεβαίνει καλοπατά και να βρει σε άλλη διάσταση. Αλλά θα το πάρω ως εξής. Αφού ήταν χώματα κάτι τέτοιο, υποτίθεται ότι αυτό δεν θα πρέπει να αποτελεί έκπληξη από τη στιγμή
που έχει ήδη προσγειωθεί σε ένα πλανήτη, σε ένα ηλιακό σύστημα που αν ήταν μαύρο ο ήλιο δεν θα έπρεπε καν να έχει άμμο κάτω. Θα πρέπει να είναι πάγο παντού. Οπότε γι' αυτό το πάω προ άλλο παράλληλο κόσμο. Γιατί εδώ μπορεί να πει, αν και πάλι το μπλε δεν ταιριάζει, μαύρο θα πρέπει να είναι όλο. Αλλά είναι ποιητική ναδίαν, τέλος πάντων. Τελικά αυτό ήταν πίσω από όλα. Ένας αρχαίος πολιτισμός. Πολιστισμός έγραψα. Ω, κοτσό. Πολιτισμός. Διψασμένος για ενέργεια και αθανασία. Θυσίασε τόσο το δικό του κόσμο, όσο και τον κόσμο ενός άλλου παράλληλου σύμπαντος, συστήματος, παράλληλου. Στο δικό του συστήματος. Και δείτε τι γράφω κάτω. Flight of the Snowman. Λοιπόν, το τραγούδι. Λοιπόν, μου φαίνονται ήδη πολλά για να μπορέσω να τα κατανοήσω. Πώς είναι δυνατόν αυτό να συμβαίνει. Αυτό είναι. Σβάλουμε και τα ερωτήματά μας. Στα αλήθεια. Το κόστος της εξέλιξης της επιστήμης, η ματαιότητα. Δεν ξέρω αν θα ήθελα ειλικρινά να γυρίσω ξανά στο θάλαμο των παγωμένων. Θα βάλουμε λίγο παγωμένων αυτών σαρκοφάγων. Ίσως να τους αφήσουμε εδώ να κοιμούνται για πάντα. Ως βασικά, αντά, χωρίς δικαίωμα, χωρίς το δικαίωμα. Γιατί σκέψτε αυτό να τους ξυπνήσεις, θα τα γαμίσουν όλα πάλι, δεν υπάρχει περίπτωση. Χωρίς το δικαίωμα στην παρούσα ζωή, ίσως να είναι η πιο δικαίωμα. Τώρα τιμωρία δεν ξέρω, αλλά αλλά τώρα είναι too much αυτό, αλλά δεν ξέρω, πώς σας φαίνεται για τέλος. Συμφωνείτε ή έχετε να προσθέσετε οτιδήποτε? Είμαι ανοιχτός στα πάντα. Δεν ξέρω, αλλά ειλικρινά μου φαίνεται αρκετά δίκιο. Νομίζω ότι είναι αρκετά καλό.
Οπότε να το κλείσουμε εδώ. Πού? Για πάμε να δούμε τώρα και στο σύμπαν, να δούμε πώς μπορώ να το αποθηκεύσω. Μόνο και καθώς περνάς. Να δούμε να περάσουμε στο σύμπαν. Οπ! Ας βάλουμε τίτλο. Παιδιά, τίτλο. Πώς θα το ονομάζετε? Επηρεασμένος από Lovecraft. Επηρεασμένος από Lovecraft θα το... Παγωμένη Φαραώ. Αλλά δεν ξέρω αν θα ήταν ωραίο. Τι λέτε? Τι πιστεύετε? Υπάρχει κανένας που θέλει να προτείνει τίτλο? Έλεν? Στη γη των παγωμένων Φαραώ. Θα μπορούσε, αλλά ξέρεις, βγάζεις όλο αυτό και είναι σε φάση... Και επίσης και το τέλος είναι, σε φάση κάπως έτσι θα έβγαζε και ο Lovecraft, αυτό συνέχιζε και έβγαζε το τέτοιο του. Λοιπόν... Δεν σας βλέπω να δραστηριοποιήσετε, οπότε θα το πούμε... Ο ύπνος των Φαραώ... Ου, fuck, ακόμα καλύτερο. Ο ύπνος... Τον... Φαραώ... Μ' αρέσει. Και δείτε πως το δείχνει. Δείτε πως το δείχνει. Κοσέξι σελίδες έγραψα, θεέ μου. Options, τι έχουμε εδώ. Πάμε πίσω. Λοιπόν, πώς το σώζω τώρα? Δεν θέλω exit full screen. Back. Read preview. Λοιπόν, πάμε λίγο να το δούμε μέχρι το τέλος. Ωραία. Edit. Α, κιου. Ωραία. Ο ύπνος στον Φαραώ μ' άρεσε πάρα πολύ. Μ' άρεσε απίστευτα πάρα πολύ. Λοιπόν. Publish. Πάμε. Publish now. Πες μου θα μου το σώσεις σαν PDF, σε παρακαλώ. Τώρα περιμένουμε μέσα στις φάσεις που είναι ένα μονή. Ήχως και να τα κάνω όλα πριν τις κρίνεις, θα φτιάξω εγώ σε ένα PDF και είναι ακόμα καλύτερο έτσι, που θα ήταν πολύ πιο εντυπωσιακό. Μπροσκαλό μου, αμάξι. Κάτσε να ανοίξω λίγο τις φακέλες σου ταυτόχρονα όσο που είναι αποθηκευμένο αυτό. Λοιπόν, αυτό ήταν εντυπωσιακό, μπορώ να πω. Ακόμα και εγώ εντυπωσιάστηκα από όλο αυτό. Πραγματικά ήταν καλό. Λοιπόν, για να δούμε που είναι αποθηκευμένο όμως. Λοιπόν, στα games. Steam, Steam Apps. Common. Πού είναι το LG? Δεν είναι εδώ, πώς το κόβω και τα αποθηκεύω. Είναι. Εδώ είναι Steam Library, Steam Apps, Common,
Λοιπόν, κάπως πρέπει να τα τραβήξω όμως όλα αυτά. Αυτό τώρα εκδίδει ακόμη, τα φτιάχνει. Ελπίζω. Λοιπόν, δεν ξέρω άμα έχει νόημα να σας καθυστερήσω άλλο εδώ πέρα. Αλλά θα ήθελα να το ανεβάσω για να σας το δώσω κιόλας. Δηλαδή, πραγματικά θα ήθελα να το ανεβάσω για να σας το δώσω. Αργά αργά. Δεν ξέρω πόσο, αλλά ελπίζω να το καταφέρει να το βγάλει σε PDF. Λοιπόν, να σας κάνω ένα search. Μάλλον θα το πάμε πριν screen, αναγκαστικά. Αναγκαστικά αυτό θα κάνω. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα τα παιχτή. Επειδή το Σάββατο δεν θα κάνω live. Το λέω τώρα σε εσάς, αλλά να ξέρετε, επειδή το Σάββατο δεν θα κάνω live. Την Κυριακή, θα σας το ετοιμάσω, γιατί τώρα θα πετύσει χρόνο να το φτιάξω όλο. Την Κυριακή θα σας το έχω σε όλους έτοιμο και θα σας το ανεβάσω να σας το δώσω την Κυριακή. Επειδή τώρα θα πάρει πολύ χρόνο μέχρι να τελειώσω αυτό και δεν το βλέπω να τελειώνει φέτος, οπότε να τα αφήσω λίγο, γιατί κάνει loading ακόμα. Έχει ακόμα ώρα μέχρι να τα σετάρει όλα αυτά. Είναι σαν να τα ψήνει κανονικά. Λοιπόν, εγώ θα σας αφήσω εδώ, σας το βάζω σε αστεράκι. Την Κυριακή με το που ξεκινήσουμε, όσοι είστε, θα σας το έχω έτοιμο. Μπείτε 5 η ώρα, ραντεβού την Κυριακή στις 5 η ώρα. Το πρώτο πράγμα που θα πάρετε πριν αρχίσω να μιλάω θα είναι αυτό. Ελπίζω να περάσετε καλά. Ελπίζω να περάσατε καλά και εγώ πέρασα υπέροχα πάντως, πραγματικά πέρασα υπέροχα, ήταν πάρα πολύ ωραίο, πολύ ωραία εμπειρία. Λοιπόν, να έχετε μια όμορφη μέρα και την Κυριακή ραντεβού είναι το PDF που θα πάρετε το σημερινό, μέχρι να κάτσω να το ετοιμάσω, θα πάρει αιώνες όπως φαίνεται. Λοιπόν, γεια σας από μένα, γεια σας από εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Κυριακή στις 5, μπείτε, μην κάτσετε. Μπείτε μόνο να σας δώσω αυτή την ιστορία που βγάλαμε σήμερα. Λοιπόν, σας χαιρετώ παιδάκια. Καλό βραδάκι και ευχαριστώ για την παρέα. Γεια σας.